Ο Ασλαμάς νομίζει το ραδιόφωνο του ανήκει και βγήκε 12 και 4. Καλά, και να το άνοικε δηλαδή. Το έπρεπε να γίνει 12 και 4. Που θα φάει από εδώ και πέρα θα είναι ανελέητο. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Ο Σταύρος Κόρκας στο μικρόφωνο μιλάει αυτή τη στιγμή. Δίπλα του ο Άκης Εξιλόγλου, ένας ξέχων παράγοντας της πόλης μας. Με εμπλοκή στο Δήμο Ευκαρπίας, στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Θα στραβώσει τώρα ο. Στη διασκέδαση της Θεσσαλονίκης, τι. Θα στραβώσει τώρα ο τέτοιος. Ποιος? Ο Δημαρέλος. Δημαρέλος, ρε φίλε, είναι ο επόμενος δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Ναι, όχι. Πάνω του εμπόδιο. Όχι, έχω μιλήσει με τον Ιβάν. Θα είναι ο επόμενος δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Ο Γιώργος Δημαρέλος, ο παδός του Ηρακλή. Γι' αυτό και οι επαφές με τον Ηρακλή. Που μισεί τον ΠΑΟΚ, αλλά εμείς δεν τα κοιτάμε αυτά όταν. Έτσι έχουν γεννηθεί μεγαλύτεροι έρωτες, Σταύρε μου. Το ξέρω. Από μίσος. Το ξέρω. Υπάρχει ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Κακά τα ψέματα. Υπάρχει μια μεταγραφή σε εξέλιξη, η οποία βέβαια δεν είναι και τόσο ποδοσφαιρική. Αλλά θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια, αφού βέβαια ενημερώσουμε για τους χορηγούς μας, για το ποιοι είμαστε, τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε. Πέσα κατά την Πινελή και πάλι στον αέρα. Εντάξει, συγγνώμη, συμβαίνουν αυτά ζωντανές εκπομπές. Μαζί μας ο αίτητος Burger & Shake στην Κούσκουρα. Το κορυφαίο hamburger 100% μοσχαρίσιο. Με πατάτες στο χέρι κομμένες, με κοκτέιλ, με milkshake, με ό,τι γουστάρετε. Σε έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο, χώρο στα παλιά τα goodies. Με πολύ ωραίες μουσικές για αυτό το Burger & Shake. Μπορείτε να περάσετε πάρα πολύ ωραία τρώγοντας αγαπημένες γεύσεις, παραδοσιακές γεύσεις, πολύ καλά συνδυασμένες και βέβαια σε έναν πολύ όμορφο χώρο στα παλιά τα γκούντι της Κούσκουρα. Μαζί μας και η Αναδομό, γιατί είναι γιορτές και πολλοί κόσμος σκέφτεται να τις περάσει σε έναν ωραίο χώρο, όσο πιο ζεστό και ανθρώπινο γίνεται. Φτιάξτε το χώρο σας και πάρτε συμβουλές από την Αναδομό, είτε δεχτείτε τη μελέτη που θα γίνει και την κατασκευή, είτε απλά τις διακοσμητικές προτάσεις που είχε η Αναδομό στο 2311-241-508. Κλείνετε ραντεβού, έρχονται τα παιδιά ή πηγαίνετε εσείς στην Αγία Σοφίας 18 και όταν κληθείτε να πληρώσετε υπάρχουν και προοπτικές χρηματοδότησης και άτοκες δόσεις, όλα αυτά στην Αναδομό. Μαθαίνουμε ότι ο Λάζαρος Λάμπρου είναι στα γραφεία της ΠΑΟΚ μαζί με τον Λάμπρο Χούτο. Δεν ο Λάμπρος Χούτος είναι ο μάνατζερ του. Μάνατζερ του, ναι. Λάμπρου και Λάμπρος. Λάμπρος Χούτος, ο οποίος προσπαθεί να τον περάσει τον ΠΑΟΚ από το περασμένο καλοκαίρι, πριν υπογράψει ένα κλείνο νομίζω. Εν τέλει, από ό,τι φαίνεται, ο ΠΑΟΚ θα αγοράσει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, το οποίο το βιογραφικό βέβαια δεν. Να φύγεις, τι να πάει να δεις. Να πάει στη Ντούμπα. Σου γυάλες εξανθώς με γαλανά μάτια και. Άιντε. Σου από το Ζαρζίνιο εκεί, σου άρεσε το αγόρι ξανθώς. Από τη Γαλάζια Λίμνη. Άντε κάτσε μέσα. Στείλε την αγάπη. Ναι, στείλε την αγάπη. Την αλουφάζει, θέλεις. Ναι, ακούσουμε ώρα. Πάρε λοιπόν, την αγάπη. Άσε λίγο να ακούσουμε ώρα και μετά πούμε και χορηγούς και θα μπούμε στα της μεταγραφής. Η ώρα είναι 12.30. Πετραδάκι, πετραδάκι. Ούτε πετραδάκι, ούτε τουβλάκι δεν χρειάζεται για να αποκτήσεις το νέο σου σπίτι. Τώρα, με την εταιρεία Petkos, σχεδιάστε το σπίτι των ονείρων σας. Petkos. Έτοιμα προκατασκευασμένα σπίτια υψηλής αισθητικής. Με πλήρη μόνωση και ολοκληρωμένο εξοπλισμό κουζίνας, μπάνιου, ηλεκτρικής και υδραυλικής εγκατάστασης. Όλα επώνυμα και μόνο από 8.000 ευρώ το σπίτι με το κλειδί στο χέρι. Προκατασκευασμένα σπίτια Petkos. Τέταρτο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Τηλέφωνο 68 1086. Petkos. Χτίζει τα όνειρά σας. Κάτσε να πούμε χορηγούς να τελειώνουμε λίγο με αυτό. Και Regina στην παρέα μας. Αξεσουάρ μπάνιου και υδραυλικά είδη. Μπείτε στο site reginabanio.gr. Εκεί υπάρχει ένας ολόκληρος κατάλογος με την παλιά έννοια του όρου. Ξεφυλίστε τον. Δείτε όλα τα προϊόντα της Regina και μετά βρείτε τα σε επιλεγμένα καταστήματα.
ΠΑΟΚ ο οποίος θα κάνει την πρώτη μεταγραφή για τον μήνα Γενάρη. Δεν θεωρώ ότι είναι κάποια μεταγραφή ενεργή. Ωραία. Με πολύ καλή διάθεση θα τη χαρακτηρίσω επένδυση για το μέλλον. Δεν είναι κάτι που θα βοηθήσει άμεσα και δεν νομίζω ότι είναι κάτι που θα μείνει στον ΠΑΟΚ αυτή την περίοδο. Αν το σκεφτώ ποδοσφαιρικά, είναι προφανές ότι οι πιέσεις του Παπαθανασάκη προς τον Ιβάν Σαββίδη για βοήθεια κατέληξαν σε αυτήν την ιστορία και νομίζω ότι ο Λάμπρου είναι μια περίπτωση η οποία έρχεται στον ΠΑΟΚ αναγκαστικά ως φερετζές για αυτήν την βοήθεια του ΠΑΟΚ προς τον κύριο Παπαθανασάκη. Ποδοσφαιρικά δεν ξέρω αν... όχι δεν ξέρω, είμαι σίγουρος ότι ποδοσφαιρικά δεν είναι στο επίπεδο του ΠΑΟΚ ο Λάμπρου, ούτε στο Ηράκλειο δεν έπαιζε τελευταία. Είναι 19 χρονών βέβαια, αυτό είναι το άλλο κομμάτι. Είναι ένα παιδί που έπαιζε σε μικρές εθνικές, είναι ένα παιδί που προέρχεται από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού με τον οποίο έπαιξε 2 παιχνίδια κυπέλλου στην πρώτη ομάδα όλα και όλα. Και φέτος στον Ηρακλή έχει 13 παιχνίδια με ένα γκολ και μία assist. Ένα παιδί το οποίο έχει κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά αλλά είναι πολύ αδύναμος και έχει μία μέση ταχύτητα τέλος πάντων που για extreme που είναι η θέση του δεν είναι κάτι το συγκλονιστικό. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω τα χαρακτηριστικά που μπορεί να στήσει ο συγκεκριμένος παίκτης καριέρα. Μακάρι να κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι αυτή η ιστορία δεν είναι ποδοσφαιρική. Είναι καθαρά αποτέλεσμα των πιέσεων του Παπαθανασάκη που έβλεπε τον έναν παίκτη πίσω από τον άλλο να καταθέτουν προσφυγές και να αποχωρούν από την ομάδα του Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος χρειαζόταν άμεσα περίπου 245.000 ευρώ για να καλύψει τις υποχρεώσεις του, έκανε μια μεταγραφή 300.000. Και αυτό εννοείται ότι δεν παρέχει καμία εξασφάλιση για το μέλλον του Ηρακλή. Αυτά τελειώνουν τα λεφτά. Αυτά τελειώνουν τα λεφτά. Με το που τα πήρε, τα δίνει. Υπάρχει μάλιστα η αίσθηση. Κάθε 2-3 μήνες είναι υπάρχει πληροφορία, ναι, υπάρχει πληροφορία ότι σήμερα θα πληρωθούν κιόλα οι παίκτες για να μην έχουν δικαίωμα προσφυγής. Τέλος πάντων, εγώ δεν είμαι της άποψης ότι να μην βοηθάς ομάδες, αν μπορείς. Αλλά είμαι και της άποψης ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία ξεπερνάνε κάποια όρια. Όσο αντιπαλότητα και να έχω με τον Ηρακλή, με τον Άρη, με τον Ολυμπιακό σαν Σταύρος, τέλος πάντων, με την ΑΕΚ και οτιδήποτε άλλο, θεωρώ ότι καμία, ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να συμμετέχει σε καμία βάντα ανθρώπων οι οποίοι το ηθικό τους κομμάτι ελέγχεται ιδιαίτερα. Από την άλλη, δηλαδή, βέβαια, ότι ούτε καν καλό δεν θα κάνει στον να σου πω κάτι. Αμφισβητείς το ότι θα κάνει και καλό. Γιατί μπορεί κάποιος να βγει, εγώ ας πούμε για παράδειγμα, που είμαι λίγο πιο μετριοπαθής σε αυτά, μπορεί η πρώτη σκέψη που θα κάνω είναι να πει καλά ρε, εδώ κάναμε μάγκες άλλους και άλλους, ξένες ομάδες και λοιπά που πήγαμε και δώσαμε να κάρω λεφτά για παίχτες που δε ποτέ παίξανε. Ναι. Τώρα σε πειράζει άμα δώσεις 3 εκατοστάρικα σε έναν 19χρονο που μπορεί να εξελιχθεί βοηθώντας μια ομάδα. Αυτό είναι το αισιόδοξο κομμάτι. Που δεν είναι μπλεγμένη σαν ομάδα, έτσι, όχι ο ιδιοκτήτης της, σε καμιά διαπλοκή τα τελευταία χρόνια. Γιατί να μην τη βοηθήσει. Όχι, μάλιστα είναι και θυγμένη από τη είναι διαπλοκή. Είναι και θύμα αυτού του συστήματος. Αλλά από εγώ σε πρώτη ανάγνωση. Ναι, αλλά αν παγώσουμε λίγο τις... Εγώ θέλω να σκεφτείς σαν οπαδός του Ηρακλήση. Τώρα. Και να σκεφτείς το πώς αισθάνεσαι που ένας αντίπαλος, ωραία, ναι, συντηρεί έναν παράγοντα ο οποίος έχει αποδείξει περίτρανα ότι δεν έχει τις δυνατότητες, θα πω εγώ κομψά, να έχει την ομάδα σου σε ένα επίπεδο σοβαρό. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ και να θέλει να βοηθήσει, που ο Σαββίδης έτσι σκέφτεται, να βοηθήσω και αυτόν, να βοηθήσω και τον άλλον. Είναι ο πατερούλης. Είναι πατερούλης. Ωραία. Δεν έχει στο μυαλό του πονηριά. Όσο και αν ακούγεται αυτό το πράγμα κάπως τώρα που λέω στον αέρα, δεν είναι αυτό το θέμα του Σαββίδη. Ο Σαββίδης θα μπορούσε να αγοράσει τον Ηρακλή και τον Άρη την ίδια μέρα. Δεν θα είχε πρόβλημα να το κάνει. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Να βάλει Παπαθανασάκηδες δηλαδή. Να βάλει δικούς του Παπαθανασάκηδες. Δεν θα μπορούσε αύριο να το κάνει. Ούτε μαγκιά είναι αφού το χρήμα μιλάει. Εντάξει. Αλλά εγώ εξετάζω το κομμάτι του ότι θα προτιμούσα, αν μου ζητούσαν τη βοήθεια σαν ΠΑΟΚ, πιο υγιή παραγωγικά στοιχεία να τα βοηθήσω. Χωρίς να ζητήσω κάτι. Ναι. Δηλαδή, αν ο Ηρακλής τώρα είχε ξεμπλέξει από τον Παπαθανασάκη. Και είχε μια επιτροπή. Και είχε σωτηρίας, ναι, ξέρω εγώ κλπ. Μια διοίκηση πρωτοδικείου. Ναι. Και έψαχνε η διοίκηση πρωτοδικείου λεφτά, εκεί και περισσότερα να δώσεις. Και για να πάρεις κάποιον, ναι. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay.
Γιατί με κάποιο τρόπο πρέπει να το δείξει προς τα έξω ότι το έκανα γι' αυτό. Ναι. Πήρα παίχτη. Εντάξει, πήρα άσχετα που εσύ ουσιαστικά θα το έχει κάνει για να βοηθήσει. Τέλος πάντων, δεν είναι ποδοσφαιρική μεταγραφή. Εγώ δεν θα τη μετρήσω. Δεν θα τη μετρήσω τη μεταγραφή Λάμπρου ποδοσφαιρική. Εγώ περιμένω από τον ΠΑΟΚ να πάρει δύο παίχτες υψηλού επίπεδου που θα βοηθήσουν να εξελιχθεί η καλή ομάδα που έχει ο ΠΑΟΚ τώρα. Εννοείται ότι κόβω το χέρι μου ότι ο Λάμπρου δεν είναι έτοιμος να παίξει τον ΠΑΟΚ και δεν ξέρω ποτέ αν θα είναι έτοιμος. Άλλωστε είναι και σε απλά θέση είναι, που ο ΠΑΟΚ είναι, έχει εξτρέμ τώρα. Δηλαδή τώρα ο Μιστακίδης που είναι 3 χρόνια μεγαλύτερος έχει 10 φορές μεγαλύτερες προοπτικές από τον Λάμπρου. Ακόμα και ο Πόζογλου που παίζει, δεν ξέρουμε καν που είναι δανεικός, είναι καλύτερος παίχτης από το συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, δεν θα τη θεωρήσω εγώ, για να δω το κομμάτι το δικό μας, ποδοσφαιρική μεταγραφή τη συγκεκριμένη. Είναι μια μεταγραφή ίκτου που ελέγχεται και από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πάρα πολλά για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Θα είμαστε πάντα επιφυλακτικοί σε τέτοιες πρακτικές, γιατί κακά τα ψέματα δεν νομίζω ότι τιμά κανέναν μας αυτή η ιστορία. Αυτή είναι η άποψή μου. Το γεγονός είναι ότι ο Λάμπρου υπογράφει στον ΠΑΟΚ και επίσης γεγονός είναι για το κομμάτι του ρεπορτάζ του Ηρακλείου ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε. Τελειώνει η προπόνηση σε καμιά ώρα και οι παίκτες θα δουν αν είναι πληρωμένοι ή όχι. Αν μάθαινες όμως ότι σήμερα ο Λάμπρου μετέβει εκτάκτως στον Πειραιά για να υπογράψει. Το ίδιο πράγμα θα έλεγα. Απλά αν ήμουν ρεπόρτερ Ολυμπιακού. Δεν θα ήταν χειρότερο όμως αν συμβεί αυτό. Για την ισορροπία των δυνάμεων στη Super League. Τώρα, φίλε, είναι θέμα ψήφου, χειρότερο. Καθαρά. Ναι. Αγόρασα ψήφο. Στη Λίγκα. Αυτό είναι. Απλά είναι τα πράγματα. Ό,τι κάνει ο Ολυμπιακός 50 χρόνια. Απλά, εντάξει. Δεν είναι το σούπερ θέμα για μας. Δηλαδή, δεν είναι φρέσκο τώρα και το συζητάμε. Δεν θα αλλάξει κάτι στον ΠΑΟΚ. Έγινε. Οκ, okay, πάμε παρακάτω. Απλά, θεωρώ ότι... Προσωπικά εμένα σε Σταύρος δεν μου αρέσει. Εμένα δεν μου αρέσει. Όχι, δεν μπορώ να πω αν μου αρέσει, γιατί αυτό που είδα σε μία, είναι, καταρχήν είναι μικρό σαν δείγμα ποδοσφαιρικό και έπειτα είναι σε έναν άλλο ρόλο σε μια άλλη ομάδα. Δεν μπορώ να έχω άποψη. Εσύ τώρα, άμα αναλύσουμε τα χαρακτηριστικά του παίκτη, είναι για εξτρέμ μέτρια ταχύτητα, τεχνική με άριστα το 10 στο 5, δύναμη με άριστα το 10 στο 1,5, συνδυαστικό ποδόσφαιρο με άριστα στο 10 στο 2, τι να σου πω, προσωπικότητα με άριστα στο 10, το 10 στο 4. Λάμπρο, εγώ τη θυμάμαι καλά την περίπτωση το καλοκαίρι. Ήρθε στον Ηρακλή μόνο και μόνο γιατί ήταν παίχτης πολύ νεαρής ηλικίας που μπορούσε ο Ηρακλής να τον πάρει με τον περιορισμό που είχε. Έκανε ένα συμβόλαιο με τους δικούς του όρους, διότι δεν ήθελε να μείνει στον Ηρακλή ΕΣΑΗ. Έψαχνε κάτι άλλο, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Και επειδή με το καλημέρα έκανε μια-δυο καλές εμφανίσεις και από την αρχή είχε ο Ηρακλής οικονομικό πρόβλημα, από την αρχή ήταν σε πληστηριασμό. Απλά δεν προέκυπτε. Και έφτασε τώρα στο αμήν να έχει ο Ηρακλής αυτό το τόσο στενό πρόβλημα οικονομικό που έχει να κάνει με προθεσμίες και ημέρες κλπ. Και βρέθηκε αυτή η λύση και βρέθηκε ο ΠΑΟΚ να δώσει αυτά τα χρήματα. Θα φεύγει έτσι κι αλλιώς ο Λάμπρου, ούτε το καλοκαίρι θα ήταν στον Ηρακλή. Εντάξει, το θέμα είναι αν πραγματικά η εξέλιξή του μπορεί τα επόμενα 2 χρόνια, αυτό δεν μπορώ εγώ να υπολογίσω. Ούτε αυτό μπορώ να το υπολογίσω. Ούτε δεν, γιατί μπορεί να γίνουμε. Σου λέω. Ας μην την λογίσουμε στις μεταγραφές που περιμένουμε στο Γενάρη. Αυτό μπορούμε να κάνουμε εμείς, σαν ΠΑΟΚ. Σου λέω, θα μπορούσε να είναι ένας παίχτης ο οποίος να έχει έρθει στον ΠΑΟΚ πριν 2 χρόνια. Δηλαδή από ακαδημίες. Mm. Να τον έχει κλέψει, ας πούμε, και να έχει πει πήραμε έναν παίχτη. Παραδείγματος χάρη για αυτούς υπολογίζουμε σε αυτόν. Πιστεύω ποδοσφαιρικά ότι στην ΚΑΠΑ 20 του ΠΑΟΚ. Να έχει καλύτερος. Έχω τον Τζοβάρα που αυτή τη στιγμή δεν θα του πάρει τη θέση. Δεν θα την πάρει τη θέση του Τζοβάρα. Έτσι λέω εγώ. Τέλος πάντων. Εάν με ρωτούσαν, λέει ο φίλος, ποιους τρεις νεαρούς από Super League θα ήθελα στον ΠΑΟΚ, θα έλεγα Σιώπη, Λιμνιό και Λάμπρου. Απλά υπάρχει ερωτηματικό για το τελευταίο, το πώς θα παίζει σε κλειστές άμυνες. Φίλε, από αυτούς που λες, αυτός που έχει προδιαγραφές για υψηλό επίπεδο είναι ο Λιμνιός του Ατρομήτου, που είναι ένα παιδί με πολύ καλή τεχνική ταχύτητα και ταχυδύναμη και το ένας με έναν. Είναι αυτός που έβαλε την κολάρα στη Λάρισα. Νομίζω αυτός το έβαλε, ναι. Αυτό που δεν έχει ο Λιμνιός ακόμη
είναι αυτό το να βγαίνει στον γκολ συχνά. Είναι Σαμιαμίδη, του κάνει ανω κάτω όλου. Έχει 4-5 ενέργειες υψηλού επίπεδου σε κάθε παιχνίδι. Απλά δεν το έχει με τον γκολ ακόμη. Δεν το φοβάται. Δεν μπαίνει. Ωραία, επειδή τον έχω μελετήσει, έχω μιλήσει με παιδιά στον Ατρόμητο, γιατί μου κίνησε την περιέργεια για το τι παίκτη είναι, πώς λειτουργεί στην προπόνηση κτλ. Κτλ. Όλοι αυτό μου είπανε. Από τους τρεις λοιπόν φίλε που λες, ο Λιμνιός είναι ο μόνος που έχει προδιαγραφές για υψηλό επίπεδο. Είναι άλλη θέση. Ο Σιλόπης είναι ένα παιδί με τρεξίματα, φιλότιμος, είναι ο Κατούζο των φτωχών, μπάλα δεν ξέρει. Εντάξει, αν θες να έχεις χαφ για να γίνεις μεγάλη ομάδα, ο Σιώπης είναι μέτρια περίπτωση. Ναι, ναι, ναι. Και το δίδυμο Σιώπη Κόρμπου στον Πανιόνιο, περιμένοντας τον αντίπαλο σε οργανωμένη βέβαια, άμυνα, ήταν, μια χαρά. Μια χαρά. Το όμως θα χρειαστεί και να δημιουργήσεις, να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα που έχει ακόμα και ο ΠΑΟΚ, να μπορέσει από πιο πίσω να δημιουργήσει, και είναι ερωτηματικό γιατί όντως δεν έχει την τριαντάρα την παλιά. Μας δεν... λένε ότι ο Λάμπρου αυτή τη στιγμή δεν είναι στην Τούμπα. Η αποχώρηση, η πληροφορία ότι ήταν εκεί δεν ήταν επιβεβαιωμένη 100%. Ωραία. Από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Άστο, τι άλλο να υπάρχει. Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε τώρα ειλικρινείς. Τι να σου παρουσιάσω εγώ το Λάμπρο ότι θα αλλάξει το στάτους του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, δεν είναι. Ένα παιχνίδι νίδι ακροαματικότητα σε μια νεκρή περίοδο και κλικ σε μια νεκρή περίοδο θα μπορούσε να γίνει. Από εμάς δεν θα γίνει. Γιατί δεν είναι ο σκοπός αυτό. Χορτάσαμε από προσδοκίες που ποτέ δεν επιβεβαιώθηκαν. Όλα τα πλέον, project... δηλαδή... Άκουνε, εγώ έχω μια φιλοσοφία, συγγνώμη που σε διακόπτω. Έχω μια πολύ ξεκάθαρη φιλοσοφία. Όλα τα ποδοσφαιρικά project που στηρίζονται στην επικοινωνία είναι φούσκες. Εγώ ξέρω ότι ο κόσμος θέλει να ακούσει συγκεκριμένα πράγματα. Και γι' αυτό τρώμε τον Πινελί και επειδή δεν παίρνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Εντάξει. Αλλά για να ανέβεις επίπεδο σαν ομάδα πρέπει να αλλάξεις και πρέπει να γίνεις πολύ πιο ρεαλιστής. Πρέπει να είσαι με τετράγωνη λογική. Ωραία. Όλοι καταλαβαίνουμε τι έγινε σήμερα. Δεν μπορεί κανείς να κοροϊδέψει τον άλλον. Ωραία. Και όποιος επιχειρήσει να το κάνει, νομίζω ότι και κοινό θα χάσει στο τέλος και δεν θα αισθάνεται καλά με τον εαυτό του. Ωραία, έγινε μία κίνηση, μακάρι αυτό που δεν βλέπουμε εμείς να το βλέπουν κάποιοι άλλοι, που το αμφισβητώ ιδιαίτερα, γιατί νομίζω ότι εγώ έχω δει περισσότερες φορές τον παίκτη από τον Λούμπος Μίχελ, έτσι πιστεύω, γιατί βλέπω όλα τα παιχνίδια της Super League. Κάθομαι Σάββατο και Κυριακή και βλέπω όλα τα παιχνίδια, γιατί είναι η δουλειά μου. Ωραία, τώρα από εκεί και πέρα, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι για ποιους λόγους συμβαίνει ό,τι συμβαίνει. Επειδή μας έκανε ένα κάτω την εκπομπή ο Ασλαμάς, χωστάμε ένα διάλειμμα. Ναι, ναι. Εντάξει, θα το πάμε όλο μαζί. Θα το πάμε παρά 10 για να τα βάλεις παρά και τα 5, δύο μαζί. Εντάξει, ναι. Παρά 5 ας πούμε, το πάμε να το βάλουμε μαζί. Ωραία. Αυτή είναι η ειδησιογραφία, περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Εννοείται ότι δεν θα πάει κανείς δανεικός στον Ηρακλή. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει παίκτης που θα δεχτεί να κάνει αυτό το πράγμα. Και δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει ένας ΠΑΟΚ ο οποίος θα επιχειρήσει να στείλει κάποιον παίκτη στον Ηρακλή αυτή τη στιγμή, εντάξει. Είναι δηλαδή εντελώς. Με ευνηδιάζεις. Καλύτερο. Με ευνηδιάζεις. Για ποιο λόγο. Που το θέτεις σαν παράμετρο. Εγώ δεν θα είχα πρόβλημα. Έχει γραφτεί. Τι λες, δε. Ξέρεις τι θα πάει. Δηλαδή, τι να πάει το παιδί σε ένα εχθρικό περιβάλλον, το παιδί μου να πάει να αγωνιστεί σε εχθρικό περιβάλλον γι' αυτό. Για ποιο λόγο. Καλύτερα να το στείλω ξυλοκόπο στην Νορβηγία. Που λέει και ένα κοινό. Θα υπάρχουν τέτοια θέματα. Δηλαδή. Εννοείται 100%. Και δεν έχει να κάνει με το. Δηλαδή. Να στείλω τώρα ποιον εκεί. Και να κάνει τι. Τον Τάσο τον Δημητριάδη που έφυγε από τον Ηρακλή της Ακαδημίας και ήρθε στον ΠΑΟΚ. Να τον στείλω πίσω σε αυτό το κλίμα. Τον Αχιλιά τον Μπούγκουρα που τον έχω στείλει δανεικό. Το παιδί έχει 5 στοιχεία. Εντάξει. Και να τον στείλω σε εχθρικό περιβάλλον. Το περιβάλλον είναι εχθρικό για τον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και είναι λογική. Η πραγματικότητα. Ναι, γιατί κάποιες... Δηλαδή θα πάνε κάπου τα παιδιά που δεν τους θέλει κανείς πλην των δύο που ψάχνουν να πιαστούν από τα μαλλιά. Ξέρεις τι έγινε. Άσχετα τώρα με αυτήν την αντιπαλότητα το μίσος που υπάρχει από την πλευρά όμως, του Ηρακλή προς τον ΠΑΟΚ. Ο Ηρακλής τώρα, η οικογένεια του Ηρακλή, να σου πω, έχει δεχτεί κιόλας και το εξής, ότι είναι τόσο τραγική η συνέχιση της εποχής Παπαθανασάκη που προτιμούν ακόμα και το να πέσουνε
από το να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Γιατί αλλιώς θα μπορούσε ένας Ηρακλειδέας να πει: ήρθαν δύο παιδιά από τον ΠΑΟΚ, αφού θα μας βοηθήσουν να σωθούμε και εμείς τα στηρίζουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πιο πολύ θα υπάρχει αυτό το ότι η υπερηφάνεια μας που πληγώθηκε, που μας βοηθάνε κάποιοι, ας πούμε, σαν ελεημοσύνη να σωθούμε και δεν το θέλουμε. Θυμίσου πώς αισθανόσουν όταν έπαιρνε στα απομεινάρια του Ολυμπιακού και δανεικούσε από τον Παναθηναϊκό. Άστο. Πολύ άσχημο. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι αυτή η σύγκριση. Την εποχή γούμενου. Ωραία, που ήταν μια εποχή που δεν είχες καμία προοπτική, εντάξει. Εκεί έδωσα όμως Σαλπικίδη και δέχτηκα από μινάρια. Ναι, φαντάσου. Ναι, αναλογικά όμως τέλος πάντων. Έδωσα Λάζαρο. Έδωσα Λάζαρο, έδωσα το ένα, το άλλο. Τον Ολυμπιακό δεν έδωσα και τίποτα. Όποιον έδιωχε τον έπαιρνα. Ναι, σωστό αυτό. Εντάξει, ας είμαστε σοβαροί. Δεν απαιτώ από κανέναν αντίπαλο του ΠΑΟΚ να αποδεχτεί αυτό το πράγμα. Εντάξει. Δηλαδή. Και εγώ θα σκεφτόμουν έτσι. Ναι, ναι, όχι, δεν το κατηγορούμε αυτό. Ίσα ίσα. Απλά προσπαθούμε να καταλάβουμε ποια είναι η περιραίουσα ατμόσφαιρα. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα είναι κανένας δανεικός από τον ΠΑΟΚ στο Ηρακλή. Δηλαδή, αυτή είναι ξεκάθαρη ατμόσφαιρα. Σε 20 χρόνια θα με ενδιαφέρει μια διήγηση ότι είχε ένα πρόβλημα ο Ηρακλής και ο ΠΑΟΚ βοήθησε, ρε φίλε. Μ' αρέσουν, ναι, ρε φίλε, αυτά τα μη ποιοσφαιρικά. Η κοινωνία είναι κακιά. Και από την πλευρά τη δικιά μας και από την πλευρά την άλλη. Θα ακούγονται, δεν θα ακούγεται αυτό το πράγμα όσο αγνά το λες εσύ. Καταλαβες. Θα ακούγεται, δεν θα ακούγεται όπως η Μπάγερ που βοήθησε την Dortmund. Και τη μεδάνιο και η Dortmund ξεχρέωσε και ανέβηκε 10 επίπεδα. Και στέρεσε ακόμα και τίτλους στην Μπάγερ. Θα ακούγεται, άντε ρε που σε τάιζα και μιλάς. Ναι, γιατί δεν είναι το περιβάλλον τέτοιο. Δεν είναι το περιβάλλον. Είμαστε κακοί άνθρωποι. Σαν κοινωνία δεν είμαστε καλοί άνθρωποι, να σκεφτούμε το θετικό. Και τώρα κιόλας με την κρίση, αυτό το πράγμα έχει βγει σε μεγαλύτερο βαθμό στη βιτρίνα. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια και αυτή πρέπει να διαχειριστούμε. Το γεγονός λοιπόν είναι ότι ο Λάμπρου που γράφει στον ΠΑΟΚ, η πιθανότητα είναι να πάει ιδανικός κάπου, δεν το βλέπω να μένει στην ομάδα. Το κόστος είναι 300 χιλιάρικα και θα ξέρουμε σε λίγο αν αυτά τα λεφτά μοιράστηκαν στους παίκτες του Ηρακλή. Και βέβαια. Ναι, ναι, λέει ένας φίλος, μην τον κράζετε ρε παιδιά τον Λάμπρου, μπορεί να εξελιχθεί. Δηλαδή ο Μιστακίδης είναι γρήγορος, παίζει συνδυαστικό ποδόσφαιρο και είναι και γκολτζής. Ηρεμήστε, επένδυση για το μέλλον είναι. Άμα βγει, βγήκε. Παιδιά. Εμείς να ηρεμήσουμε, εσύ ρε Δημήτρη με το μήνυμα σου, απαξιώρησε και το Μιστακίδη. Το Μιστακίδη, δηλαδή σε παρακαλώ. Όχι, εντάξει, ηρεμοί είμαστε, ρε, δεν το λέμε έτσι. Παιδιά, εμείς είμαστε ρεαλιστές. Απλά να σου πω κάτι, εγώ Δημήτρη, το πρώτο που σκέφτηκα είναι ότι λίγο αποσυντονίζεται ο ΠΑΟΚ από τους πραγματικούς μεταγραφικούς του στόχους. Και δεν το θέλω αυτό. Ξέρω ότι θέλω τουλάχιστον. Παιδιά, έχουμε 29 του μηνός. Δηλαδή, ρε, εσύ Σταύρεξε, τι λέγαμε μέχρι χθες. Ότι θέλουμε ενίσχυση σε τρεις θέσεις. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καλό περιβάλλον, καλή προοπτική, γιατί ούτε ο ΠΑΟΚ έχει κάνει καλή προεργασία, ούτε υπάρχει η είναι διάθεση. Σαφές ότι, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι σαφές ότι δεν έχει γίνει προεργασία καλή, γιατί δεν είχε γίνει, θα είχε κλείσει ο παίκτης. Εννοείται και θα έχει παρουσιαστεί και θα παίζει από εβδομάδα. Δεν έχει γίνει η κατάλληλη προετοιμασία, δεν ξέρω τους λόγους γιατί. Δεν υπάρχει το σωστό περιβάλλον, γιατί κανείς παίκτης δεν θέλει να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κανείς παίκτης δεν θέλει. Δεν λέω τώρα συγκεκριμένα στον ΠΑΟΚ. Γιατί ένας παίκτης που έχει προοπτική να πάει να παίξει κάπου αλλού να έρθει στον ΠΑΟΚ. Όσο περνάει ο καιρός και δυσφημείται περισσότερο αυτή η κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα. Και ξαφνικά έχουμε ένταση στον ΠΑΟΚ. Από το πουθενά. Λόγω της περίπτωσης Τζαβέλα που και εκεί οι χειρισμοί δεν είναι και πιο έξυπνοι, γιατί ένας μήνας πέρασε έτσι και δεν υπήρξε λύση. Ωραία. Γίνεται και αυτό σήμερα που βλέπουμε και στα social media τι γίνεται, δεξιά και αριστερά. Ωραία. Ο ένας θα πει γιατί του σώζει, ο άλλος θα πει τι είναι αυτός, ο άλλος θα πει όχι αυτό που είπε ο φίλος. Θα κάψει και το Μιστακίδη δηλαδή ο άλλος. Ωραία, ο ένας θα πει το ένα, ο άλλος θα πει το άλλο. Να τα ακούει τώρα ο Μιστακίδης και χάρη πολύ που άκουσε αυτό το μήνυμα στον αέρα. Είναι ξεκάθαρα δύο επίπεδα πιο πάνω από το Λάμπρου. Και ξενερώ. Εγώ ξενερώ ακόμα και με το ότι βγαίνει κατά κάποιο τρόπο ότι πάμε πιο πολύ για φορ. Εγώ αλλού και εγώ με, να σου πω την αλήθεια. Δεν και εγώ με τόσο πολύ. Δεν είναι εσύ τι κάνεις, αυτοί τι κάνουν. Αυτοί έχουν εστιάσει στο φορ. Τι να πω. Γιατί. Ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Αλλά. Να το, ο φίλος. Είναι ένα εύλογο ερώτημα. Ναι. Μια εύλογη τοποθέτηση. Λέει ο 502. Πας και σώνεις αυτούς που όταν παίζουν μαζί σου είναι σαν να παίζουν τελικό τσουλού, αυτούς που η χρονιά τους κρίνεται από το αν θα σου κόψουν βαθμούς ή όχι. Να δημιουργηθεί και θέμα μέσα στον ΠΑΟΚ τώρα. Έχει άδικο αυτό το άμα αυτό. Ναι, όχι. Εγώ διαφωνώ. Αλλά σκέψτε τώρα, να ρίξω μαλλόν εγώ με αυτόν. Δεν έχει επιχειρηματολογία. Έχει επιχειρηματολογία, ρε φίλε. Να πω εγώ αυτόν ότι κάνει λάθος. Όχι, δεν κάνει λάθος. Αυτό.
Δεν ξέρω πραγματικά. Είναι μερικά πράγματα που μου δίνουν την αίσθηση ότι δεν πατάμε στη γη. Αυτή είναι η αίσθηση. Δεν έχουμε ρεαλισμό στις κινήσεις που κάνουμε. Εγώ λέω ότι δεν κινούμαστε βάσει μιας συνολικής, πολύ συγκεκριμένης και απαρέγκλητης πολιτικής. Κινούμαστε λίγο ό,τι κάτσει. Δηλαδή, έγινε τώρα αυτή η πίεση, γιατί είναι δεδομένο ότι είναι πίεση από την άλλη πλευρά. Να γίνει μια μεταγραφή, να γίνει μια συμφωνία, να γίνει μια συνεργασία. Το Μακεδονία Παλάς πρέπει να έχει... Μπορεί εκεί να κοιμάται. Εκεί το τέτοιο του, ο καναπές εκεί στο καφέ, πρέπει να έχει πάρει το σχήμα του πισινού του, εντάξει. Αυτή είναι η αλήθεια. Από εκεί και πέρα, άμα είναι να τη στήσουμε κι εμείς, δεάκι, εμένα μου λείπει ένα εκατομμύριο, ρε φίλε. Ωραία. Με ένα εκατομμυριάκι, πού θα είμαι, δεν θα ενοχλήσω κανέναν ποτέ ξανά. Θα σταματήσω τη δημοσιογραφία, ωραία, θα σταματήσω το ένα, θα παίρνω το διαρκείας μου απλά. Ωραία. Θα βρίσκω τον προπονητή πίσω από τον πάγκο. Ταξίδια πηγαίνεις με το αεροπλάνο να πληρώνεις. Ναι, κανονικά θα πληρώνω με ένα εκατομμύριο κανονικά με το αεροπλάνο. Ωραία, θα ψάχνω Ράια. Μη σε πει κανένας. Θα βρίσω την. Πώς τη Ryanair που ξέρω εγώ, αυτό το ένα το άλλο. Εντάξει. Γεια σας, παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει. Τώρα ήρθε η ώρα να πάμε για διάλειμμα. Και όταν επιστρέψουμε, να ξέρετε, επειδή προκύπτουν θέματα εδώ και έχουμε και επικοινωνία και μηνύματα και αυτά, θα έχουμε κι άλλα γενικά να πούμε για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ που ήρθε στο προσκήνιο σήμερα λόγω αυτού του γεγονότος και αυτής της μεταγραφής, που μένουν κάποια τυπικά για να γίνουν ίσως και μέσα στην ημέρα και ανακοινώσεις κλπ. Οπότε, πάμε ανακεφαλαιώνοντας να πούμε χορηγούς και σε λίγο, στο δεύτερο ημιχρόνιο, θα πούμε περισσότερα. Προχθές πάμε ευκαρπία με τον Σταύρο, ανοίγω το παράθυρο, συναντάμε έναν Ερακλειδέα, του λέω, έλα τώρα πες την αλήθεια ρε κουφάλα, του λέω, θα προτιμούσες να μας ρίξεις 3 γκολάκια στο δεύτερο γύρο και μετά ας πέσεις, δεν έχεις πρόβλημα. Ναι λέει, ναι, ναι. Εντάξει φίλε, είναι αυτό, είναι, πώς να το κάνουμε, είναι αυτή η νοοτροπία. Εγώ το διασκεδάζω, άλλος αγχώνεται περισσότερο και θυμώνει. Ρεγκίνα, μαζί μας. Αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά είδη. Μπείτε τώρα στο site Regina Bagno, Bagno γιατί είστε και τα αγάρια, .gr. Ξεφυλίστε τον κατάλογο με τα προϊόντα της Regina. Βρείτε τα σε επιλεγμένα καταστήματα. Μαζί μας και Μπειρατής. Αυτές οι μέρες είναι σούπερ με live στον Μπειρατή στη Διογένους 17 στην Τούμπα. Όλοι οι δρόμοι εκεί οδηγούν. Δεν υπάρχει άλλο μαγαζί στην περιοχή εκεί την ευρύτερη. Έχει κάνει τη διαφορά εκεί. Στην περιοχή της Τούμπας. Τρίτη και Τετάρτη έχουμε εκπληκτικές προσφορές. Σαββατοκύριακο ανοίγουμε και από το μεσημέρι. Και τώρα τις γιορτές εννοείται ότι είναι ανοιχτό το μαγαζί με πολύ ωραίες δροκές και με πάρα πολλά είδη μπύρας. Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό. Ωραία. Κορυφαίες ανακοινήσεις. Στο 2311-241-508 βλέπετε τις μελέτες, γίνονται αυτά που πρέπει να γίνουν, σας κατατίθονται οι προτάσεις. Αναδομό Παύλα Ανακαίνιση.gr, μπορείτε να έχετε μια ματιά τις δουλειές που έχει κάνει Αναδομό. Αγία Σοφίας 18, τα γραφεία στον Εκτόροφο. Και αν πεινάτε, δεν είναι μόνο ότι θα φάτε μπέργκερ, είναι πως θα ακούσετε και καταπληκτικές μουσικές, σαν να είστε σε ένα μπαράκι και ακούτε πολύ ωραίες μουσικές. Θα πιείτε και αυτά τα εκπληκτικά smoothies, milkshakes, σαγκριές, ό,τι θέλετε, σπιτικές λεμονάδες, όλα φτιαγμένα επί τόπου που στο Burger & Shake στην Οδό Κούσκουρα από τη Μητροπόλεως αριστερά, δεύτερο τρίτο μαγαζί, εκεί στα Μπρόιν Κούντις, μέχρι τις 3 τη νύχτα, παρακαλώ, από τις 12 το μεσημέρι, φρέσκες τηγανιτές πατάτες, πολύ ωραίο μοσχαρίσιο κρέας στο μπιφτέκι του Burger, εγγυημένα μοσχαρίσιο και εγγυημένα φρέσκο. Τα Burger & Shake είναι και σήμερα στην παρέα μας. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι χαζί που λέει ο Τζίμις Πανούσης. Εδώ είμαστε, Λίμπερο 107,4, η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, σήμερα, Πέμπτη, με Σταύρο Κόλγα και 6 εξλόγους στα μικρόφωνα, με τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου να ξεκουράζεται κάνα δύο μερούλες έτσι να πάρει ανάσες και με πολλά και διάφορα σε εξέλιξη που θα τα ξαναμαζέψουμε. Θα προσθέσουμε και άλλα που έτσι και όσοι έπαιζαν σήμερα στο αγωνιστικό. Θα δούμε, έτσι θα πάμε μέχρι τις 2. Με μια κουβεντούλα έτσι. Τώρα, μιας και δεν έχουμε και αγωνιστική δράση και μπορούμε να αναλύουμε κάποια πράγματα. Αποκάλυψη του SDNA γράφει εδώ πέρα. Τριετές συμβόλαιο δίνει FIFA σε Τριτσόνη, Κουκουλάκι. Προφανώς. Η FIFA λέει. Επιβάλλει να είναι αυτή η τέτοια, έτσι, να είναι κλειστό συμβόλαιο δηλαδή. Είναι ικανοποιημένοι προφανώς από τον τρόπο. Μια χαρά κινούνται ο Κουκουλάκης με τον Τριτσόνη.
Απλά είναι τόσο σαθρό το σύστημα εδώ και 30 χρόνια που δεν μπορείς να περιμένεις αποτέλεσμα. Είσαι επιφυλακτικός. Από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν είσαι επιφυλακτικός. Όχι, δεν μπορούν να αλλάξουν τα πάντα. Τα πάντα σε μία μέρα. Ναι. Πάμε στον Γρηγόρη τον Ατρίδη να μας δώσει μια εικόνα γενικότερα από αυτήν την υπόθεση του Λάμπρου και ό,τι άλλο έχει δισογραφία. Γρηγόρη, τι γίνεται? Καλησπέρα. Μια χαρά εσείς. Καλά και εμείς. Ναι, εντάξει, η αλήθεια σαν είναι ότι... πιο νεαρός παοξής, πώς το βλέπεις αυτό που συμβαίνει? Σίγουρα νομίζω ότι έχετε δώσει πολύ καλά το πλαίσιο της συγκεκριμένης μεταγραφής. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποπροσανατολιστεί από την απόκτηση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Και σε κάθε περίπτωση το πιο πιθανό και το πιο λογικό είναι, αν όλα τελειώσουν και ανακοινωθεί η μεταγραφή, να πάει και ο παίκτης κάπου δανεικός. Είναι μια μεταγραφή ενός φέρελπου ποδοσφαιριστή που μπορεί και να αποδώσει, μπορεί και όχι. Το ποσό, εντάξει, δεν... τη στιγμή που υπάρχει μεγαλομέτωχος, νομίζω ότι περισσεύει η άποψη να το κρίνουμε. Εκτός και αν βέβαια δεν δοθούν χρήματα για να αποκτηθεί κάποιος ποδοσφαιριστής, τον οποίο η ομάδα έχει ανάγκη σε αυτήν την μεταγραφική περίοδο. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ άσχημο αυτό που συμβαίνει στον Ηρακλή, γιατί έχει βιώσει και ο ΠΑΟΚ στο παρελθόν τέτοιες καταστάσεις και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει κανένας να τις ξεχνάει. Γιατί άμα τις ξεχνάει δεν μπορεί να εκτιμήσει και αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Δηλαδή σήμερα μιλάμε για μια μεταγραφή και για κάποια χρήματα που θα πάρει ο Ηρακλής για να μπορέσει να κλείσει οικονομικές εκκρεμότητες μέχρι και τις 31 Δεκάτου. Γιατί ουσιαστικά για τη διοίκησή του αυτή η μεταγραφή θα είναι στο σύμβιο. Για να μην μείνει χωρίς παίχτες. Γιατί κινδυνεύει σήμερα, αν δεν πληρώσει, να μείνει χωρίς ρόστερ. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε ενημέρωση από τον Γιώργο του Ματζιούκη, δεν έχουν γίνει οι πληρωμές. Αν μέχρι τις 3 δεν φανούν τα λεφτά στους λογαριασμούς των ποδοσφαιριστών, αύριο Περόνε, Λεωζίνιο κάνουν προσφυγή οι δύο καλύτεροι παίκτες. Ναι. Της ομάδας του Ηρακλή. Αυτή είναι του Βελατζούρα. Εμείς είμαστε, ναι, εμείς είμαστε το ΠΑΟΚ 24 βέβαια. Για λέγε από το πρωί τι έχει γίνει. Για να αναφέρουμε λίγο το τι ακριβώς έχει συμβεί. Προφανώς και τις τελευταίες ώρες υπάρχουν επαφές του κυρίου Παπαθανασάκη με την πλευρά του ΠΑΟΚ και μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος πολύ έξυπνος για να αντιληφθεί ότι αυτή την επικοινωνία την έχει προκαλέσει η πλευρά του μεγαλομετόχου του Ηρακλή, γιατί αυτός είναι ο οποίος έχει ανάγκη και θέλει τόσο σύμβιο σωτηρίας για όσο χρονικό διάστημα τέλος πάντων που φτάνουν αυτά τα χρήματα. Σε αυτή την επαφή υπάρχει μια πολύ κοντινή τέλος πάντων πιθανότητα συμφωνία για την πώληση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή με ένα ποσό που φτάνει 300.000 ευρώ. Ο παίκτης δεν έχει βρεθεί στην προπόνηση του Ηρακλή, η οποία ξεκίνησε σήμερα σε 11.30 το πρωί, και ενδεικτικό για το γεγονός ότι πιθανότητα θα φύγει από την ομάδα είναι και το ότι έχει μαζέψει όλα τα πράγματά του, τα προσωπικά του αντικείμενα από την Μίκρα. Μία πολύ σημαντική πληροφορία, την οποία έχουμε μεταφέρει και μέσα από το ΠΑΟΚ 24, είναι ότι νωρίτερα σήμερα έχει βρεθεί τόσο ο ίδιος όσο και ο εκπρόσωπός του στην Τούμπα, και νομίζω ότι μόνο τυχαίο δεν θα πρέπει να θεωρείται και αυτό, και νομίζω ότι το συγκεκριμένο περιστατικό από μόνο του είναι ουσιαστικά κάτι παραπάνω από τον καπνό από την φωτιά, έτσι. Δεν νομίζω δηλαδή ότι υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχουν επαφές, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι βρέθηκε στην Τούμπα. Μία ακόμα πληροφορία τώρα που μένει να δούμε για το αν θα επιβεβαιωθεί είναι πως, όπως μεταφέρατε και εσείς νωρίτερα, υπάρχει αυτή η πληροφόρηση και προς τους ποδοσφαιριστές του Ηρακλή ότι θα υπάρξουν πληρωμές, και μάλιστα σε κάποιους από αυτούς η ενημέρωση για τις πληρωμές έκανε λόγο και για μετρητά χρήματα, δηλαδή θα σας δοθούν άμεσα κάποια χρήματα στο χέρι για να δείτε ότι όντως τηρούνται κάποιες δεσμεύσεις από αυτές που έχει δώσει η διοίκηση. Τώρα νομίζω ότι με βάση όλα όσα έχουν γίνει σαν περιστατικά, άμα τα ενώσουμε και τα κάνουμε ένα puzzle, τις επόμενες ώρες δεν αποκλείεται να... είναι πολύ πιθανό βασικά ότι δεν αποκλείεται να υπάρξει και σχετική ανασκήνωση από τον ΠΑΟΚ, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ το πιο σημαντικό θα είναι να δούμε το τι ακριβώς θα συμβεί με τον Λάμπρου, που θα αποτελεί εκτός απρώτου περιουσιακό στοιχείο της ομάδας, και το ποια θα είναι η ομάδα στην οποία μπορεί να αγωνιστεί ιδανικός. Εγώ συμφωνώ και με την τοποθέτηση του Σταύρου πριν από λίγο, γιατί άκουγα τον τρόπο με τον οποίο παρουσίασε το θέμα. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει αρκετά πιο έτοιμους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Δύσκολα ο Λάμπρου αυτή τη στιγμή μπορεί να μπει σε αυτόν τον ανταγωνισμό και να διεκδικήσει κάποια θέση, είτε στην δεκάδα είτε ερχόμενος από τον πάγκο.
Ωραία. Ωραία, Γκρέγ. Τι άλλο κυκλοφορεί από το πρωί? Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε και εκεί που το αφήσατε κι εσείς στο κομμάτι των εξελίξεων για την πλευρά του Ηρακλή θα δούμε πολλά πράγματα, εκτός και αν υπάρξει νωρίτερη και ανακοίνωση. Τώρα, στα υπόλοιπα μεταγραφικά, επειδή είχαμε αναφέρει και την υπόθεση του Ζιοζούλια και υπάρχει μια προσπάθεια που έχουμε κάνει τις τελευταίες ώρες να έχουμε επαφή και με ανθρώπους από την Μπέτις, είναι μια παρόμοια υπόθεση και αυτή από την πλευρά των Ισπανών. Παιχνίδι τακτικής είναι και αυτοί δεν θέλουν να αναφέρουν πάρα πολλά πράγματα. Και η πλευρά του μάνατζερ, του ποδοσφαιριστή και η πλευρά των Ισπανών δεν θέλουν να δείξουν ότι καίγονται. Και νομίζω ότι. Ναι, βάλε μια άλλη ταινία για να σου πω και το τι συμβαίνει. Δηλαδή, να παρουσιάσουμε και όλη την εικόνα. Έχει προταθεί, είναι στη λίστα, πέμπτη-έκτη επιλογή. Και αν σφίξουμε, μην το αποκλείς, να έχουμε μια υπόθεση Τιάμ τελευταίες μέρες των μεταγραφών. Αυτό είναι το story. Αυτό που πήγαινα να πω εγώ είναι ότι αυτό που λες επιβεβαιώνεται και από το ότι έχουν παγώσει γενικά οι όποιες επαφές έχουν γίνει πριν από λίγες ημέρες, ότι ναι, είναι μια περίπτωση που μας ενδιαφέρει και ίσως το δούμε, και αυτό δείχνει ουσιαστικά ότι ο ΠΑΟΚ εξετάζει και άλλους ποδοσφαιριστές. Μακάρι να εξετάζει και άλλους ποδοσφαιριστές, γιατί νομίζω ότι η περίπτωση του Ζιοζούλια δεν συγκινεί κάποιον. Ίσα-ίσα περισσότεροι νομίζω ότι θεωρούμε πως είναι προτιμότερο να μην αποκτήσει ο ΠΑΟ κάποιον ποδοσφαιριστή, αν δεν μπορέσει αυτός ο παίκτης να έρθει και να κάνει τη διαφορά, και είναι και πάλι ουσιαστικά μια μεταγραφή ερωτηματικό. Τώρα, ίσως είναι λίγο πιο ενδιαφέρουσα και μοιάζει περισσότερο με επένδυση, γιατί και αυτή έχει πολλά ρίσκα σαν κίνηση, η υπόθεση του Πεντρίνιου. Είναι ένα χαφ που η πορεία του και ο τρόπος με τον οποίο έχει προχωρήσει το Πορτογαλικό Πρωτάθλημα, χωρίς να έχει πολλές παραστάσεις, δείχνουν ένα ενδιαφέρον. Αλλά και πάλι αυτά που αναζητεί ο ΠΑΟΚ, δηλαδή τα πιο σίγουρα πόδια, έναν παίκτη ο οποίος θα έχει ζήσει καταστάσεις σε ομάδες με πίεση και θα έχει και την προσωπικότητα να δώσει πράγματα όταν θα δυσκολεύουν οι καταστάσεις και τα αποτελέσματα, δεν νομίζω ότι όλα αυτά που περιγράφουμε είναι στο προφίλ του Πεντρίνιο. Πάντως και με τους Πορτογάλους δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχει κάτι παραπάνω. Και μια σωστή ανάγνωση του δημοσιεύματος της Αμπόλα είναι και η πλήρης μετάφραση αυτών που έχουμε γράψει οι Πορτογάλοι, γιατί ουσιαστικά αυτό που έγραψα είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει ρίξει κάποιες ματιές και ότι σύμφωνα με πληροφορίες άνθρωποι του έχουν σχολιάσει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Αυτό από μόνο του δεν είναι κάτι πολύ περίεργο. Ο ΠΑΟΚ έχει δει περισσότερα παιχνίδια του Πορτογαλικού πρωταθλήματος παρά του Ελληνικού. Αυτό ακριβώς. Οπότε είναι πολλές φορές που στις οποίες σκάουτερ του ΠΑΟΚ, κάποιες από αυτές είχε, σε κάποια αυτά ταξίδια υπήρχε ο κύριος Μίχελ, έχουν δει πάρα πολλούς αγώνες από τη συγκεκριμένη ποδοσφαιρική αγορά. Άρα αυτό από μόνο του δεν είναι μια συνθήκη ικανή και αναγκαία για να την πραγματοποιήσει μια μεταγραφή. Αυτά δεν είναι. Νομίζω ότι στα μεταγραφικά αυτά είναι, όπως είναι αρκετά πιθανό, γιατί το Γενάρη δεν γίνονται μόνο προσθήκες, υπάρχουν και αφαιρέσεις στο ρόστερ. Νομίζω ότι είναι αρκετά πιθανό να αποχωρήσει ο Τιάμ. Ούτε αυτή είναι μια είδηση που σοκάρει κάποιον ή δεν μπορούσε να τη φανταστεί οποιοδήποτε, γιατί ο παίκτης δεν έχει ικανοποιήσει. Όπως δυστυχώς συμβαίνει με τους ποδοσφαιριστές που αποκτά ο ΠΑΟΚ και αρκετές ομάδες την τελευταία ημέρα των μεταγραφών. Και απλά να αναφέρουμε ότι φουντώνουν πάρα πολύ τα μεταγραφικά σενάρια από την Ιταλία, με τους Ιταλούς βέβαια να αρέσκονται σε κάτι τέτοιο, σε δημιουργία δηλαδή σενάριων. Ήταν η Έμπολη, τώρα είναι η Πεσκάρα, είναι αρκετές ομάδες που βλέπουν ουσιαστικά τι γίνεται με τον Τιάμ και την πρόωρη ολοκλήρωση του δανεισμού του στον ΠΑΟ, και εκφράζουν έστω και ανεπίσημα μέσα από φήμες το ενδιαφέρον τους, να δούμε αν και αυτό θα προχωρήσει και αν ο ποδοσφαιριστής όντως θα αποχαιρετήσει λίγους μήνες μετά αφού του ήρθε στην Τούμπα για να βοηθήσει, κάτι βέβαια που δεν συνέβη ποτέ. Mm-hmm. Ωραία. Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Αυτό ήταν ο Γρηγόρης Ατρίδης με την ειδησιογραφία του ΠΑΟ 24 γενικότερα και ότι κινείται στα μεταγραφικά του ΠΑΟ. Και εγώ να συμπληρώσω ότι γενικότερα σε επίπεδο φόρ δεν υπάρχει κάτι το οποίο να ξεχωρίζει αυτή τη στιγμή. Είναι σαφές αυτό. Η περίπτωση του Ανσαριφάρ δεν θα προχωρήσει για τον ΠΑΟΚ. Οι απαιτήσεις που έχει ο παίκτης είναι πάρα πολύ μεγάλες και δεν έχει καμία λογική να προχωρήσει σε αυτήν τη φάση. Υπάρχουν 3-4 περιπτώσεις ακόμη. Θα δούμε τι θα γίνει.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει 14 παιχνίδια Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Ειδικά Φεβρουάριο είναι, θα χρειαστεί τον Van Damme για να το βγάλεις. Ας ελπίσουμε ότι θα ενσωματωθούν τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα άμεσα για να μπορούν να δώσουν και λύσεις, έτσι ώστε να έχει πιο ορθολογική παρουσία η ομάδα από μέρα σε μέρα και από όμως, παιχνίδι σε παιχνίδι. Και όμως μπόρεσε 203 να αρπάξει την ειδησιογραφία την ποδοσφαιρική με την ενδεχόμενη μεταγραφή αυτήν του Λάμπρου στον ΠΑΟΚ και να κάνει ένα σχόλιο μπασκετικό. Και λέει, ναι, αποθεώνουμε τον 203 που πάντα έχει τον τρόπο του. Αντί να δοθούν 400.000 στο άθλημα των ευρωπαϊκών τίτλων, το μπάσκετ να πάρθουν δύο παικταράδες και να απογειωθεί η ομάδα σε Ελλάδα και Ευρώπη, δίνονται για αλότρια, απογοήτευση, οργή και συχαμάρα, αναφέρει ο 203. Και ο Φίλιππος λέει, καλές γιορτές να έχετε. Στη χθεσινή γιορτή, στη χθεσινή γιορτή. Πάκ, μάλλον εννοεί ο Φίλιππος. Δεν έφτασε το μήνυμά σου, φίλε. Εκεί στο στη χθεσινή γιορτ κόβεται. Έκανε μια γιορτή ο ΠΑΟΚ. Θα δείτε και στο ΠΑΟΚ 24 έτσι και εικόνες και βίντεο. Από αυτήν την εταιρική, να το πω έτσι, εκδήλωση του ΠΑΟΚ. Μια γιορτούλα. Κάποτε θυμάσαι, τα πρόλαβες εσύ. Στον Αγγελιοφόρο κάναμε τέτοια. Τι είμαι, Βασιλόπουλο. Μας κάνανε γιορτή πριν την αλλαγή της χρονιάς. Και δίναν δώρα και στα παιδιά και τέτοια. Ερχόταν ο Άγιος Βασίλης, μοίραζε δώρα. Είχε την οικογενειακή εκδήλωση. Κάτι Κυριακές μεσημέρια. Πλήρωνε και ο Μπακατσέλος. Πλήρωνε και ο Μπακατσέλος. Τον αποθεώναμε τότε και μετά. Και μετά δεν πλήρωνε ο Μπακατσέλος. Έκλεισε κάνουλα. Ναι. Την έχει κάνει ο Ιμπάρμπο από τον Παναθηναϊκό. Για δεύτερη μέρα αδικαιολόγητα, λέει. Απών. Ναι, είναι η κατάρα των Αφρικανών. Όχι, Κολομβιανός είναι αυτός. Κολομβιανός είναι. Στο μεταξύ, ξεκινήσει μια σειρά την Νάρκος με τον Εσκομπάρ, φίλε, η Ένδε Μακελιό. Μακελιό. Σε ποιο καλωδιακό. Το έχω εκεί. Το έχεις. Ναι, ναι. Φίλε, αν βρεις χρόνο, δες το. Πώς το είπες? Νάρκος. Νάρκος. Να πούμε χορηγούς. Τώρα κοίτα, δεις τώρα με τον Λάμπρο. Ένας Παναθηναϊκός κράζει τον Παναθηναϊκό που έχασε ένα ταλαντούχο παίχτη και τον πήρε ο ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ κράζουν που βοηθήσαν τον Ηρακλή. Στον Ηρακλή κράζουν που βοηθούνται από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, όλοι κράζουν δηλαδή. Όλοι κράζουν. Δηλαδή, πώς το κατάφερες αυτό, μεγάλε ΠΑΟΚ πάλι. Έλα ρε φίλε. Μεγάλε ΠΑΟΚ. Η δύναμη. Το μόνο κακό είναι ότι την πληρώνει τώρα αυτό το παιδί με την έννοια ότι αν υπάρχουν κάποιες ενστάσεις από τον ίδιο τον ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο για το συγκεκριμένο παίχτη και το επίπεδό του. Είναι γενικά για τον τρόπο που κινούμαστε παραγωγικά, θα το πω έτσι. Μακάρι το παιδί να είναι και γερό και μακάρι να μας δείξει ότι μπορεί. Απλά δεν μπορούμε να έχουμε τα εχέγγυα, διότι αυτό που είχε κάνει μέχρι και τον Παναθηναϊκό δεν ήταν τόσο μεγάλο για να μπορείς να δηλώσεις με βεβαιότητα ότι θα δείξει. Στον Ηρακλή και τα παιχνίδια ήταν σχετικά λίγα, αλλά και η συγκομιδή του, ακόμη και αν πούμε ότι ναι, δεν έχει σημασία που ο Ηρακλής έπαιξε απλά την κόντρα, που ο Ηρακλής είναι μια άλλο επίπεδο ομάδα και μεμονωμένα να το πάρεις, δεν είναι το ένα γκολ και η μία assist κάποια συγκομιδή που σε κάνει να ασχοληθείς. Δηλαδή να πεις θα ρίξω εκεί βάρος ρε παιδί μου και έδωσε και 300.000 και τον πήρα, γιατί μην ξεχνάτε ότι θα μπορούσαμε με τον καλοκαίρι να τον πάρουμε τζάμπα. Τέλος πάντων τώρα, εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε. Ναι. Πάμε παρακάτω, έχει πάει και μισή. Ήρθε η ώρα να πούμε τους χορηγούς της δεύτερης ώρας. Ρέμβι, εγώ θα πω. Εσύ γιατί θα πεις Ρέμβι, ρε φίλε, γιατί είναι πάνω. Πιάνω τα έντεχνα εδώ. Έντεχνα, 31 Δεκεμβρίου έχει η πρωτοχρονιά του Κορεβεγιών στο εστιατόριο της Ρέμβης. Εκεί τραγουδούν η Ραχίλ και ο Γιάννης ο Κυρατσός. Γνώριμος μου ο Γιάννης και πολύ καλός στο χώρο του έντεχνου τραγουδιού. Unplugged, δηλαδή με ένα ακουστικό σχετικά σχήμα. Στις 10 η ώρα είναι η προσέλευση. Εκεί θα αλλάξετε το χρόνο σας αν πάτε στη Ρέμβη με εκπληκτικές μουσικές αλλά και πολύ ωραίο περιβάλλον. Ανοίγει ο μεγάλος χώρος και επίσης στον άλλο χώρο, στο Bar Club, στις 31 του μήνα έχει DJ set με τον Τάσο Πιλαρινό και 1 του μηνός έχει Μπουζούκια Live με Χρήστο Ανδριανό, με Βασίλη Αραμπατζή και με Βάγια Λάμπρου. Η Ρέμβη βρίσκεται στο τέρμα της Πλαστήρα στην περιοχή της Ρέμβης. Ποιο είναι το καλύτερο κέντρο μπαταρία στον πλανήτη? Ο Ιταλός. Έτσι, μπράβο. Ο Ιταλός, λοιπόν. Ο χορηγός. Χορηγός. Χορηγός Ιταλός. Ο Ιταλός, λοιπόν, με 3 καταστήματα Σικές Μοναστηρίου και στροφή θέρμης,
καλέστε στο 2-3-10-5-45-9-9-9 για να κάνετε τη δουλειά σας με την μπαταρία. Μπαταρίες όλων των ειδών, με 24 ώρες 24ωρο σέρβις εφόσον μείνετε κάπου. Ο Ιταλός κάνει τη διαφορά στα κέντρα μπαταρίας. Και επίσης, ναι. Citroën Γιανέρης. Το νέο C3 της Citroën είναι εκεί να το δοκιμάσετε. Κάντε ένα τηλέφωνο στο 546-400, πηγαίνετε μοναστηρίου 196, τα 45 χρόνια παρουσία Citroën Γιανέρης. Πριν το Citroën υπήρχε η Citroën Γιανέρης. Ο Louis de Finesse δεν είχε Citroën όταν υπήρχε Citroën Γιανέρης. Ωραία. Κάντε ένα τηλέφωνο για το test drive του νέου Citroën C3 μόνο στη Citroën Γιανέρης. Και κλείνουμε τους χορηγούς με την Benta, το Benta Auto Center, το οποίο έχει ασυναγώνιστες τιμές στα σέρβις. Βρίσκεται μοναστηρίου 299 και δεν είναι μόνο τα πάντα και το αυτοκίνητό σας, για το καθιερωμένο σέρβις. Θα έχετε το νου σας σε ό,τι θέλετε για εξάτμιση, σε ό,τι θέλετε για φίλτρα πετρελαίου και καταλύτες. Στον καταλύτη δεν χρειάζεται καν να αλλάξετε τον καταλύτη σας. Θα φτιάξετε τον ίδιο, θα τον αναγεννήσετε, θα τον κάνετε σαν καινούριο και θα πληρώσετε τα μισά λεφτά. 2-3-10-4-61-163, διάλειμμα και σε λίγο στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Λέμε να ανοίξουμε γραμμές στο τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής. Να ακούσουμε εσάς. Πολιτισμένα πάντα, επειδή γενικά δεν είμαστε σε πολύ ωραίο mood. Αν γίνεται να είμαστε πολιτισμένοι λίγο και να συζητάμε τα πράγματα όπως πρέπει. Καλή η φωνή της λογικής σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ο Σταύρος Κόλγας. Σας καλεί αν μπορείτε. Καταντήσαμε η φωνή της λογικής, αυτό είναι το μεγαλύτερο δράμα. 2-3-10-2-87-8-8-8 και πάμε στον πρώτο φίλο που άμεσα κάλεσε. Καλησπέρα σας. Καλημέρα. Τι καλημέρα. Από την αρχή διαφωνία. Από την αρχή διαφωνία. Ναι, για λέγε. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Επίσης. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι άσχημο. Mm-hmm. Πρώτον. Γιατί το έχουμε ζήσει όπως είπετε εσείς, τώρα το ζούμε αυτοί. Εμείς δεν θέλουμε τέτοια πράγματα. Δεν μου αρέσει όμως εμένα ότι βγαίνουμε εμείς, ας πούμε, στο ραδιόφωνο και λέμε ότι ξέρεις να το κάνουμε και αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, είναι γνωστό. Εμείς αγοράζουμε μια ψήφο, πώς το είπες, δεν είπες, Σταύρο. Ότι στην ουσία αυτό είναι. Ναι. Εμένα αυτό το πράγμα δεν μου αρέσει. Ναι. Δεν μου αρέσει που το κοινωνούμε, ας πούμε, έτσι. Και τι να σου πω, φίλε, ότι πήραμε το νέο Μέση. Οι δουλειές αυτές, ακόμα και αν κάνουμε την πάρτι μας, δηλαδή αν κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για τη δικιά μας την πάρτι, πρέπει να το κάνουμε λίγο πιο, με πιο τάκτ. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία στηρίζεται στο συνέστημα 100%. Δεν είναι μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, είναι μια ομάδα η οποία έχει τις βάσεις της πάνω στο συνέστημα. Αυτοί που πραγματικά νιώθουν, αντιλαμβάνονται τι έχει γίνει σήμερα. Βεβαίως αντιλαμβάνονται. Το να βγω εγώ να σου πω το αντίθετο, προσβάλλει αυτούς πρώτα απ' όλα και όχι, εγώ δεν είπα ότι, εγώ δεν είπα ότι είναι κάτι διαφορετικό. Απλά εγώ αν θα ήθελα, αν να γίνει κάτι τέτοιο, θα ήθελα π.χ. ο Παμβδοχαϊκός, ας πούμε, επειδή είναι στο Βόλι, ας πούμε, να την κάνει εκείνος την αγορά του παίχτη, παιδί μου, με 300 χιλιάρικα. Ναι, εσύ θέτεις θέμα διακριτικότητας. Εννοείται, ναι. Βεβαίως. Γιατί άμα θα βγουν όμως αύριο όλες οι φυλάδες και πούνε ποια εξυγίανση να και ο Τάδε Μπόντ, ας πούμε, θέλει να κάνει αυτό, να κάνει εκείνο. Εμείς είμαστε καθαροί, εμείς ποτέ δεν κάναμε κάτι τέτοιο, όπως βγαίνουν και λένε, ας πούμε, έτσι. Επικοινωνιακά είμαστε χαμένοι, ας πούμε. Επικοινωνιακά είμαστε χαμένοι με τον Ανσαριφάντα, άμα πάει στον Ολυμπιακό. Εγώ δεν βγήκε. Εγώ θα ήθελα ακόμα και από αυτό να βγει, ξέρω εγώ, ο Κυριάκος ή να βγει ο Μίχελ, να βγει ο Δήμος και να πει, ξέρετε, εσείς κύριε, ποιος είναι ο πρώην γιατρός και τώρα πρόεδρος του Ολυμπιακού, του Πανιούνιου, του πείτε, τι λέτε, ρε, ποιος σας είπε ότι εγώ ξέρω εγώ έτσι και έτσι και έτσι. Για να βγουν οι άλλοι και να πει, τους τον πήραμε πάλι νικητής εμείς και άλλοι μείναμε το τέτοιο στο χέρι. Ο είναι ξεκάθαρη περίπτωση ότι τα λεφτά που ζητάει γενικότερα για να γίνει αυτό το deal είναι εξωπραγματικά και ναι, ο δεν συμμετέχει. Το δικό σου όνομα βγαίνει, εμείς δεν το έχουμε κόψει αυτό το πράγμα. Εμείς θα μπορούμε να κάνουμε και μια ερώτηση. Από εκεί μετά το ακυρώνεις αυτό το πράγμα που λέει ότι ενδιαφέρονται ακόμα και έτσι και αλλιώς. Και στο τέλος θα βγεις χαμένος και θα σε κράζουν οι άλλοι. Αυτό έχει να κάνει με την επικοινωνία, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο άνθρωπος που διαχειρίζεται τα θέματα του αγωνιστικού τμήματος επιλέγει να σιωπά από την αρχή του καλοκαιριού μέχρι και σήμερα, ρε φίλε. Γενικά γι' αυτό σου λέω ότι επικοινωνιακά είμαστε λάθος. Ακόμα και αυτό που γίνεται σήμερα, εγώ θα προτιμούσα να το κάνει ένας άλλος.
και να είμαστε εμείς από πίσω. Δηλαδή, αν θέλουμε να κάνουμε μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να την τρυπάνε, πρέπει και εμείς να κάπως έτσι να εξασφαλίσουμε κάποια πράγματα. Με το δικό μας το σκεπτικό, έτσι, μπορεί να εξασφαλίσουμε κάποια πράγματα, αλλά να αφήνουμε την νομιμότητα να παίζει δηλαδή, να πάμε στον Χριστοβασίλη, να του πούμε πάρει 300 χιλιάρικα και πάρει τον Λάμπρο, ξέρω εγώ. Ωραία. Και τα 300 χιλιάρικα να μην φτάσουν ούτε μέχρι το Μέτσοβο. Εντάξει. Καλά είναι, στα θεωρητικά καλά είναι αυτά, τα ξέρεις, αλλά τα πρακτικά είναι λίγο δύσκολα. Υποτίθεται ότι μπορείς να κάνεις κάποιες συνεργασίες με κάποιες ομάδες, πάλι με το δικό σου, το δικό σου φάσμα και με τη δικιά σου λογική. Να δώσει βέβαια 300.000. Οποιοςδήποτε, εγώ δεν λέω ονόματα, εσύ τα λες τα ονόματα. Εγώ λέω σου λέω απλά σκέψου το σκηνικό τώρα. Ναι, δεν θα ήθελα να φαίνεται έτσι αυτό το πράγμα. Δεν θα ήθελα, όπως είπε και το παλικάρι, θα μπορούσαμε να κάνουμε τα ίδια λεφτά να τα δώσουμε και να φέρουμε δύο παλικάρια. Δίμετρα, τρίμετρα στο μπάσκετ και να είμαστε πιο έτσι. Και εκεί μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Δηλαδή, γενικώς δεν λειτουργεί, δεν είμαστε μια οικογένεια. Μπορεί να φαινόμαστε ότι είμαστε μια οικογένεια, αλλά στην ουσία δεν είμαστε μια οικογένεια και δεν λειτουργούν όλοι με το ίδιο σκεπτικό και τον ίδιο στόχο, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτό. Έγινε, φίλε. Να σε καλά. 2-3-1-0-2-87-888 τηλέφωνο. Επικοινωνία με τον Λίμπερο 4,4. Λέει ο φίλος εδώ. Βλέπω στο Nova Sports Stories Λεβαδιακός ΠΑΟΚ της χρονιάς 9-10. Είναι η καλή χρονιά. 0-3, χαλαρά. Ναι, είναι παιχνιδάρα κάνουμε εκεί. Λίβιτς ομάδα με φτωχά μέσα, αλλά με ποδοσφαιρική και μόνο λογική στον πάγκο, ο καλύτερος προπονητής αυτή τη στιγμή στον κόσμο και καλύτερος στην νεότερη ιστορία μας. Με τα 2-3 του γηπέδου, παοξάκια και με παπά διαιτητή. Μελαγχολία, λέει ο φίλος 701, είναι εκπληκτικό εκείνο το παιχνίδι. Έχουμε κάνει ματσάρα. Έχουμε κάνει ματσάρα και έχει τον περισσότερο κόσμο που είχαμε ποτέ στη Λιβαδιά. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, τι κάνετε. Καλά είμαστε. Σβηστά. Καλά είμαστε. Δηλαδή να πάμε στο ποιο λεωφορείο πάει από το Καφτατζόγλιο στην Τούμπα να τον υποδεχτούμε. Λάμπρο, ξέρω κι εγώ. Εμένα ρωτάς. Για λίγο. Να μπορώ, παιδιά. Εντάξει, τώρα. Δηλαδή, συγγνώμη. Ποιος τον είδε αυτόν τον άνθρωπο και ποιος έκρινε ότι αυτός ο παίκτης πρέπει να έρθει στον ΠΑΟΚ, ρε παιδιά. Τι στοιχείο δηλαδή έδειξε αυτός που ήταν στον Ηρακλή, που είναι η τελευταία ομάδα του πρωταθλήματος και δεν μπορούσε ούτε εκεί να είναι βασικός. Τι να πω, αν αυτός ο παίκτης πιστεύουν. Δηλαδή, συγγνώμη, τι λιγότερο έχει τα δύο σεντερφόρ που έχουν. Για μένα πιθανότητα να πάρουμε καλύτερο παίκτη από τον Κουλούρη γιατί τον Κλάους δεν τον υπολογίζω πλέον. Και δεν τον υπολογίζω γιατί νομίζω ότι οι συνθήκες είναι πολύ κακές για αυτόν. Και όχι μόνο με δική του ευθύνη, αλλά και με δική του ευθύνη. Αλλά θεωρώ ότι για να βρουν παίκτη με τα στοιχεία του Κουλούρη και την προοπτική του Κουλούρη δεν θα βρουν. Εγώ πιστεύω ότι σε ένα project, παραδείγματος χάρη, εγώ αν ήμουν ο τεχνικός διευθυντής και έβλεπα την κατάσταση του Κλάους και ίσως την έκρινα μη αναστρέψιμη, θα κοιτούσα να βρούμε συνεννόηση μαζί να τον πουλήσουμε κάπου και σαν δεύτερο θα είχα στον Κουλούρη που πιστεύω ότι μπορεί αυτό να παίξει αυτό το ρόλο. Για να πουλήσεις κάποιον χρειάζεται ικανότητα. Εντάξει, τι να πω. Δηλαδή αυτή η ιστορία είναι από τον Νοέμβρη, είναι με τον Κλάους. Δεν έπρεπε αυτή η ιστορία του φευγιού του Κλάους είναι από το καλοκαίρι. Δεν είναι από το Γενάρη. Ναι, ούτε από τον Νοέμβρη, ούτε από τον Δεκέμβρη. Από το καλοκαίρι. Ενημερώθηκε ο Κλάους ότι πρέπει να βρει ομάδα, ναι. Ρε παιδιά, έπρεπε να κάνεις μια προεργασία γιατί εγώ πιστεύω ότι ο Κουλούρης έχει τα φώτα. Πώς έχει βάλει, 4 γκολ έχει βάλει μέχρι τώρα. Εγώ πιστεύω ότι το ρόλο του αναπληρωματικού σεντερφόρ στον ΠΑΟΚ μπορεί να τον παίξει αυτό το παιδί. Και είναι και πιο νέος και θέλω πολύ λόγος να επενδύσω και σε αυτόν, ας πούμε. Γιατί κρίνω ότι έχει κάποια στοιχεία. Τώρα, αν κρίνουν αυτοί ότι ο Λάμπρο έχει αυτά τα στοιχεία, τι να πω, δεν ξέρω. Για μένα, τι να πω, πρέπει, αν όντως θέλουν να δώσουν λεφτά για σεντερφόρ και δεν είναι αστικός μύθος αυτό το πράγμα. Και ψαχνόμαστε 31 το μηνός πάλι με το F5 στα βιχτρολόγια να δούμε πως έκλεισε κανένα σεντερφόρ. Ναι. Τι να πω. Κλείσει γιατί πρέπει να πάμε και σε μια τέτοια και σε μια παρουσίαση. Να πάμε και στους φίλους τους επόμενους. Μπαμπαμ, μη κάνετε άλλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας παιδιά και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Επειδή ακούω την εκπομπή μέσα από το αυτοκίνητο δεν έχω και καλό σήμα, θέλω να πω δύο κουβέντες. Θα πρέπει σαν παοξίδικος κόσμος και σαν δημοσιογραφικός κόσμος του ΠΑΟΚ να μην κάνουμε τα λάθη που κάνουν άλλες ομάδες κρίνοντας παιδιά τα οποία είναι ακόμα στην αρχή της καριέρας τους. Νομίζω ότι ο Λάμπρου και ο κάθε Λάμπρου θα μας δείξει ή θα μας αποδείξει αν μπορεί να είναι αυτός που μπορεί να σταθεί στο ΠΑΟΚ ή θα μας βοηθήσει να κάνουμε δημόσιες σχέσεις με υπόλοιπες ομάδες όπως είναι η Κέρκυρα, όπως είναι ο Πανιώνιος και μπορεί να είναι ένα εργαλείο αυτό που μπορεί να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν, αν μην γινόμαστε άδικοι,
σε τουλάχιστον παιδιά τα οποία έχουν το μέλλον μπροστά τους, φίλε Σταύρο. Δεν είναι έτσι ακριβώς το πράγμα, αλλά στο δεύτερο κομμάτι έχεις δίκιο, το θέμα δημοσίων σχέσεων. Ναι. Άδικος δεν είναι κανείς, κοίτα να δεις. Το να λες αυτό που βλέπεις, ωραία, με καλή διάθεση, δεν σημαίνει ότι είσαι άδικος, εντάξει. Και θα φανεί μάλλον αν είσαι άδικος ή δίκαιος, ωραία. Στο δεύτερο κομμάτι των δημοσίων σχέσεων, ότι μπορεί να βοηθηθεί ο ΠΑΟΚ, είναι ένα άλλο πράγμα. Ναι, αυτό που έχει, πω, αλλά την... ναι, που έχει μια βάση. Απ' την άλλη όμως να σου πω κάτι άλλο. Ποιος μας λέει εμάς ότι ένα παιδί το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχει δουλέψει 100% σε μια επαγγελματική ομάδα, μπορεί να έχει μια σωστή νοοτροπία, μπορεί να δουλέψει πάρα πολύ. Βάλε μια ανωτελεία. Τον Μπόζο μου τον έχεις παρατηρήσει ως ταλέντο. Τον έχω παρατηρήσει, αλλά έχω παρατηρήσει και άλλα πράγματα τα οποία είναι περισσότερο αρνητικά από ότι θετικά για το χαρακτήρα του. Και αυτό, και αυτό τον έχουν καθυλώσει εκεί που βρίσκεται. Σαν στοιχεία, δεν νομίζω ότι ταλέντος από τον Μπόζογλου αυτή τη στιγμή πέρασε από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Αντί να δώσω εγώ βάση έστω και σε αυτές τις αδυναμίες του Μπόζογλου που λες εσύ και τις συμφωνώ σε ένα βαθμό. Δεν είναι κακό παιδί. Έχει να κάνει με τη συγκέντρωσή του, με πολλά πράγματα. Ωραία. Θα μην τα λέμε. Ναι. Δεν είναι κακό το παιδί. Ίσα-ίσα να πούμε πολύ καλό παιδί. Αντί να δώσω μια βάση όμως για να ανδρώσω ποδοσφαιρικά ένα τεράστιο ταλέντο. Ναι. Ωραία. Πάω να πάρω ένα παιδί το οποίο είναι στην ίδια ηλικία, που σαν χαρακτηριστικά είναι το 1 πέμπτο του Μπόζογλου. Εντάξει. Και πρέπει να το δικαιολογήσω ποδοσφαιρικά. Δεν μπορώ να το κάνω, είναι ψέμα. Εντάξει. Είναι ψέμα, καταλαβες. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό, αλλά από εκεί και πέρα όμως δεν μπορούμε να στερήσουμε και από ένα άλλο παιδί ένα δικαίωμα στο όνειρο να αγωνιστεί για να μας αποδείξει πράγματα. Επειδή εγώ πιστεύω ότι δεν θα αγωνιστεί. Ωραία. Εννοείται ότι έχει το δικαίωμα. Αυτό είναι σίγουρο, αλλά θα πάρει την προσπάθειά του. Μην ξεχνάς ότι παιδί που έπαιζε στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, που σταματούσε την μπάλα με το καλάμι, πήρε και μεταγραφή στον Ολυμπιακό, άσχετα μετά αν ήταν άτυχο και τραυματίστηκε. Αλλά εκείνο το παιδί όμως έδωσε τόσο ενέργεια και τόσο δουλειά, που όταν τον έβλεπα εγώ όταν ήταν στην ΚΑΠΑ 13, ΚΑΠΑ 14, έλεγα αυτό το παιδί θα γίνει ποδοσφαιριστής. Και αυτό το παιδί έπαιξε αμυντικό χαφ στον ΠΑΟΚ. Για τον Τζανδάρη λες. Το οποίο έκανε κοντρόλ με το καλάμι και έλεγα μα είναι δυνατόν να έχουν δει σε αυτό το παιδί πράγματα. Κι όμως έκανε κλικ το μυαλό του, γιατί σε αυτή την ηλικία τα παιδιά, φίλε Σταύρε, χρειάζονται να κάνουν ένα κλικ και στην ψυχολογία τους και στο δέσιμο τους κορμιού τους. Άλλο παιδάκι στην ηλικία, παραδείγματος χάρη των 15 χρονών, είναι 20 κιλά και άλλο είναι 70 κιλά. Ναι, μαζί σου. Ακόμα δεν έχουν δέσει. Και τον Μπέλκανο τον είχαμε στα Γιαννιτσά, ήταν όπου φυσάει ο άνεμος. Ναι. Και το βλέπεις ότι ήρθε στον ΠΑΟΚ, προσπαθεί να γυμναστεί, προσπαθεί να έχει πατήματα. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Τον κατηγορούμε για κάποια χαρακτηριστικά τα οποία δεν τα έχει το παιδί και εμείς προσπαθούμε να τον βαπτίσουμε. Mm-hmm. Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή. Εννοείται. Εγώ απλώς το μόνο που κλείνοντας θέλω να πω, να μην αδικούμε. Δεν υπάρχει πρόθεση να αδικήσουμε. Δεν υπάρχει πρόθεση να αδικήσουμε, να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, υγεία και αγάπη στις οικογένειές σας. Να είσαι καλά, επίσης. Πάμε και στο τελευταίο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Τι γίνεται? Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το αυτονόητο πρέπει να λέγεται αδικία. Ναι. Το αυτονόητο είναι ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει σαν τον Λάμπρου στις ακαδημίες του καμιά 10 παιδιά. Και πολύ καλύτερους κιόλας. Δηλαδή ο Τζοβάρας, παραδείγματος χάρη, τι να έχει δηλαδή, να ζηλέψει από τον Λάμπρου που είναι και 17 χρονών. Οι λόγοι είναι φανερό ποιοι είναι, δεν χρειάζεται να τους λέμε στο ραδιόφωνο, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αγωνιστική που έρχεται. Ναι. Έτσι πιστεύω εγώ. Ναι. Όπως δεν είχε λογική το να ενεργοποιήσει τη ρήτρα του Βελίδη και να δώσει 300, 400, 500, δεν ξέρω εγώ πόσο ήταν, το καλοκαίρι, ενώ ήξερες ότι θα πάρεις και άλλο τερματοφύλακα και θα τον είχες ως τρίτη ή τέταρτη επιλογή, αγωνιστικά έτσι δεν στέκει και αυτή. Τώρα από εκεί και πέρα τι ακριβώς θέλουν να κάνουν είναι δικαίωμά τους, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το δεχόμαστε κιόλας ότι είναι και το σωστό. Ναι. Στο θέμα αγωνιστικό, έτσι, μιλάμε γι' αυτό. Δεν σημαίνει ότι το παιδί μπορεί μακάρι να βγάλει μάτια, εγώ έτσι λίγο που τον έχω δει έχει ένα ταλέντο, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ο παίκτης αυτή τη στιγμή ειδικά να παίξει ο ΠΑΟΚ στα 19 του. Mm-hmm. Και να πληρωθεί, ξέρω εγώ, 300-500, ξέρω εγώ, γιατί ακούγονται και τρελά ποσά. Τώρα τι σκοπό έχουν, δικό τους το θέμα. Και όπως είπε κάποιος φίλος, θα προτιμούσαν να είχαν δοθεί σε άλλο τμήμα και νομίζω ότι σε όλα τα τμήματα δίνονται. Δεν νομίζω ότι ο McFadden, ας πούμε, ήρθε από έσοδα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Από κάπου αλλού ήρθε.
Τώρα για το θέμα, ξέρεις τι δεν μου αρέσει, Σταύρο, γι' αυτό το λες για το επικοινωνιακό, ας πούμε ότι είναι επιλογή του Μίχελ, ας πούμε, ουσιαστικά να μην μιλάει. Είναι λάθος του, εγώ πιστεύω ότι γενικά πρέπει στον κόσμο να απευθύνονται, αλλά για το θέμα τώρα της μεταγραφής του Ανσαριφάτ, ο ΠΑΟΚ πληρώνει για το επικοινωνιακό 2-3 ανθρώπους, 4, δεν ξέρω εγώ, 5. Δηλαδή πόσο είναι δύσκολο είναι να βγει κάποιος. Υφιστάμενοι του Μίχελ. Τι υφιστάμενοι, δηλαδή δεν μπορεί να βγει ένας, ας πούμε, και να πει ότι... Έχει πει ο ΠΑΟΚ επίσημα ότι δεν μπαίνει σε πληστηριασμό. Αλλά όταν το πράγμα αυτό διαιωνίζεται κάθε τρεις και λίγο, θα έπρεπε να γίνει. Όχι ρίσια, ανεπίσημα. Επίσημα να βγει και να πει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι παιδιά, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ξέρουμε ότι θέλετε να μας χρησιμοποιήσετε για μια ακόμη φορά να κάνετε το επικοινωνιακό σου παιχνίδι. Ευχαριστώ το πολύ. Το λέει αυτό, ρε φίλε, αλλά άμα το πει η επικοινωνία, ωραία, και δεν το λέει ο αθλητικός διευθυντής, δεν έχει την ίδια έγκλη, την ίδια υπόσταση. Τι να κάνουμε τώρα. Σε όλο τον κόσμο οι αθλητικοί διευθυντές μιλάνε. Μόνο στον ΠΑΟΚ παραδοσιακά. Στον ΠΑΟΚ εδώ είναι λες και κάνουμε σχολή μουγκών. Εδώ είχαμε αθλητικό διευθυντή, τεχνικό διευθυντή τον Παντελή Κωνσταντινίδη που δεν είχε παρουσιαστεί ποτέ. Και δεν ξέρω αν παρουσιάστηκε μέχρι να φύγει. Όταν έφυγε ανακοινώθηκε. Η σχολή μουγκών ο Ζήσης. Τώρα ήρθε ο μόνος νομίζω που μιλούσε λίγο ήταν ο Άρνεσεν. Ναι. Ο οποίος ήξερε τη δουλειά. Κατάλαβες, δεν ήταν κανένας μόνο κατέβατο. Εντάξει, σε αυτό το θέμα δεν ξέρω εγώ τι να πω. Είμαστε ανεπτύρηκτοι μαθήσεως, αλλά καλά ο είναι Φερνάντο, να μην βάζουμε στον γκολ. Ο Φερνάντο Σάντος, ολόκληρος Φερνάντο Σάντος, έδινε εβδομαδιαία συνέντευξη τύπου για να εξηγήσει το πού βαδίζει το project της ομάδας. Γιατί κατάλαβε, ρε φίλε, σε τι πόλη είναι. Γιατί κατάλαβε ότι πρέπει να εκπαιδεύσει το κοινό. Σε μια παροιμία, βγήκε να πει μια παροιμία και τον περίμεναν 5.000 άτομα να τον δείρουν. Ναι. Γιατί είπε για τις σαρδέλες, ξέρω εγώ. Μια μεταφορά πριν. Μετά, ναι. Αν βάλεις και δεις πού πήγαν εκείνες οι σαρδέλες μετά το τέλος της χρονιάς, οι μισοί σταμάτησαν το ποδόσφαιρο, οι άλλοι πήγαν στη Γάμα Εθνική. Και ζήτημα να κάνανε δύο σε επαγγελματικό ποδόσφαιρο καριέρα. Ναι. Και όμως αυτόν τον άνθρωπο κρατούσαμε να το λιτζάρουμε έξω την τούμπα γιατί είπε την αλήθεια. Ναι. Ας πούνε στον κόσμο την αλήθεια και ας είναι και δυσάρεστη. Εκπαίδευσε τον κόσμο στην αλήθεια. Εδώ ο κόσμος, εσύ Σταύρο, εμφανίζονται κάποιοι τιμητές των πάντων που το καλοκαίρι εκθίαζαν τον Ιμπάρμπο, τον Γουακάσο, τον Λεντέσμα και όλα τα πουλιά που έρχονταν στον Παναθηναϊκό και τους λέγαμε, ας πούμε, ποιος κύριε παιδιά, αυτοί ούτε το Γενάρη δεν θα μείνουν. Και τώρα έχουν άποψη γιατί δεν δίνεις 700 για τον Ανσαριφάτ και γιατί δεν έχεις το ένα και το άλλο. Βαρεθήκαμε από οι δήμονες να βγουν οι ειδικοί να πούνε τι ακριβώς θέλουν να κάνουν και να μην αφήνουν τον κόσμο να μπερδεύεται τζάμπα. Mm-hmm. Αυτό εγώ έχω να πω. Καλή χρονιά να έχουμε. Συμφωνώ. Και από εκεί και πέρα θα δούμε, περιμένουμε. Mm-hmm. Γεια σας παιδιά. Να είσαι καλά. Bye. Πρέπει να συνδεθούμε. Υπάρχει παρουσίαση, τι είναι αυτό τώρα, δεν το έχω καταλάβει. Ο Γιάννης ο Παρασκευαίδης. Είναι ο Γιάννης ο Παρασκευαίδης εκεί. Μια παρουσίαση του κυρίου Αμυρίδη, νομίζω είναι για το γυναικείο βόλι, αν κατάλαβα καλά. Πάμε στον Γιάννη Παρασκευαίδη που τα παίζει στα δάχτυλά του αυτά τα αθλήματα και αυτά τα τμήματα του ΠΑΟΚ. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους τους ακροατές του Λίμπερ FM. Να θυμίσω απλά, Σταύρο, ότι ήμουν και μεγάλος παίχτης στο χάντμπολ, έτσι, που δεν γνωρίζεις. Το Κιλκής έχει τεράστια παράδοση. Κιλκής έχει παράδοση στο χάντμπολ, εννοείται. Στο χάντμπολ και στα κουτοσούβλια. Έχεις πετάξει πέτρα από το χωράφι εσύ που δεξιά-αριστερό χέρι έχουν γίνει... Το Κιλκή σταμάτησαν οι σεισμοί, γιατί δεν κουνιόμαι τελευταία. Τι έγινε. Όχι, εντάξει, εμείς είμαστε. Το μένος του Θεού για το Κιλκή έχει κατευνάσει, δηλαδή. Στο ίδιο σημείο, έτσι. Κάτι έχει γίνει εκεί, κάτι για να το ψάξει. Απλά θυσιάζεται το Κιλκής και αποφορτίζεται λίγο η ένταση στο εσωτερικό της γης. Οι πλάκες κουνιούνται χαλαρά, 3-4 ρίκτερ κλπ. Και τη γλιτώνουν. Και δεν θα γίνει ποτέ μεγάλο σεισμό. Χάρη στο Κιλκής. Λειτουργεί σαν βαλβίδα αποσυμπίωσης. Ακριβώς. Πάμε λίγο, Γιάννη, τι έχουμε εκεί για να κλείσουμε κιόλας, γιατί είμαστε λίγο σφιχτοί. Καλησπέρα από το bar restaurant Shark. Α, στο Shark, τα φιλιά μου στον Πετρίδη εδώ. Είναι εκεί, ο Αλέξης είναι εκεί. Δεν τον έχω εντοπίσει ακόμα. Ψάξε Πετρίδη, ψάξε Αλέξη. Το Σούγκαρι, αν παίζει μουσική. Ψάξε. Ποιο να βρει. Ψάξε τον Μπουφέ, φάει κάτι. Τον Πέτρο ψάξε. Γιατί έχεις πέσει λίγο. Ωραία. Και μίλα, εκεί πες ο Κόρκας χαιρετίσμα, θα τη βγάλεις την κούτρα σου. Μην αγχώνεσαι. Κούτρα είναι ρε φίλε, αφού είναι εκδήλωση. Εντάξει, βρε. Φαγητό Μπουφέ. Ναι. Για λέγε, λοιπόν, τι έχουμε εδώ εκεί. Θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση του μεγάλου χορηγού του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, δηλαδή της εταιρείας Αμυρίδης Σαββίδης ΑΕ. Ήδη εδώ πέρα
είναι αρκετοί αθλητές από την πάλι. Ψυγεία έχει. Ψυγεία έχει. Ψυγεία. Θέλω ένα ψυγείο, ναι. Δεν έχει οραμυρίδης ψυγεία. Δεν νομίζω να έχει ψυγεία. Έχει τέτοιο. Condition και αυτά. Έχει και ηλεκτρικές συσκευές. Έχουμε και ψυγεία. Έχουμε ψυγεία. Ρώτα, κύριε. Ωραία, θέλω να μεγάλω με μεγάλη κατάψυξη. Με μεγάλη κατάψυξη. Ναι. Ένα μέτρο με δυόμιση. Ένα μέτρο με δυόμιση. Όχι, πολύ πρέπει να πάει. Πολύ είναι αυτό, 80 πλάτος, 2-10 ύψος. Με μεγάλο καταψύκτη. Ρώτα τι γίνεται. Κάσπιρο όνομα, εντάξει. Ναι, μια ρεπορτάζ και γι' αυτό. Άμα το κάνεις σε 200 δόσεις, βέβαια 2 ευρώ τη δόση, το δεχόμαστε και αυτό. Τι. Σωστό. Ναι. Σωστό. Όχι, ρε, μόνο κάς πληρώνει ο Κούλκας. Δεν ασχολείται κασέρι, με δόσεις. Κασέρι. Να έχει το νου του κάθε μήνα να μην. Δεν χωράει το ψυγείο, ρε. Βρίσκω προσφορές και δεν τις παίρνω γιατί δεν χωράει το ψυγείο. Και γίνεται ένας πόλεμος ακόμα. Ναι, γιατί πλέον Σταύρο μου δεν είσαι μόνος σου. Ναι, αυτή η Λία 50 κιλά ολόκληρα. Τρώει πάρα πολύ. Τρώει πολύ. Κάτι μπιζέλια, κάτι τέτοια πράγματα έχουν μπει στο ψυγείο μου. Τέλο πάντων, Γιάννη, τι έπαιρνε. Είναι εδώ ο κύριος Κώστας Αμυρίδης, είναι ο κύριος Χάρης Μάντζος που είναι υπεύθυνος της Πάλης, είναι ο κύριος Μπεκιάρης, είναι αθλητές από την Πάλη ο Λεωνίδας ο Δογάνης, πρωταθλητής, είναι ο Δημήτρης ο Τσεκερίδης, ο Μητσάκης ο Βασίλης, μόλις ήρθε και ο Γιάννης ο Πανταχίδης από το τμήμα Βόλεϊ, περιμένουμε και ανθρώπους από το μπάσκετ όπως ενημερώθηκα, τώρα βλέπω και την Μυρτώ Νούλα από το γυναικείο χάντμπολ, η ώρα έρχονται πρόσωπα οικεία από τον Εραστέχνη ΠΑΟΚ, μόλις έκανε την εμφάνισή του και ο κύριος Γιάννης Καλμασίδης. Ο Θαλάσσιο Κατσαρίς θα είναι, γιατί θα νομίζω ότι κοιμάται τέτοιες ώρες. Δεν έχει έρθει ακόμα ο κύριος Κατσαρίς, δεν ξέρω αν θα είναι. Θα το μάθουμε κι αυτό. Είναι νεαρός, δεν ξέρει. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάρουμε και καμιά ατάκα από τώρα, πριν ξεκινήσει η διαδικασία από τον κύριο Αμυρίδη, ό,τι θέλετε. Αν θέλει ο κύριος Αμυρίδης να τοποθετηθεί, βεβαίως. Για δώστε μου λίγο 2 δευτερόλεπτα. Ένα-δύο. Γιάννη, έλα πες μας. Λοιπόν. Μπορούμε να πούμε λίγο αέρα, λίγο στον αέρα, μια δήλωση. Λοιπόν, άντε, και τον κύριο Κώστα Μυρίδη δίπλα μας. Κύριε Κώστα, καλησπέρα. Σήμερα μια γιορτή μεγάλη, προς τιμή σας βέβαια, γιατί είστε ένας από τους άνθρωπους που στηρίζουν χρόνια τον Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Ναι, χρόνια πολλά, καλές γιορτές. Καλές γιορτές σε εσάς. Σε όλους. Σήμερα κάνουμε μια παρουσία της χορηγίας μου. Είναι μια γιορτήνη μέρα. Έχουν ερωθεί όλοι οι αθλητές. Να γιορτάσουμε τις γιορτές και να παρουσιάσουμε την χορηγία μου. Εύχομαι στον ΠΑΟΚ και σε όλους τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να έχουμε μόνο επιτυχίες, όπως μέχρι τώρα έχουμε. Να είμαστε περήφανοι για αυτό που κάνουμε. Όλοι μαζί. Ο καθένας από το μετερίζι του που λέω και εγώ. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά με υγεία. Τον ακούσατε και τον κύριο Κώστα Μυρίδη. Ακούσαμε, Γιάννη. Ωραία, θα καλύψεις ό,τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα και με βίντεο και με ρεπορτάζ για το ΠΑΟΚ 24 και στη συνέχεια... Έχει γίνει ασπρόμαυρο το μαγαζί ήδη, αυτό μπορώ να σας πω. Ήταν ασπρόμαυρο το μαγαζί και ήταν θα είναι ασπρόμαυρο το μαγαζί. Δεν υπάρχει περίπτωση στο συγκεκριμένο. Ήτανε, λέει, συμπληρώνει ήταν... και ο κύριος Μυρίδης. Ναι, ήτανε και είναι και θα είναι. Ευχαριστούμε τον κύριο Αμυρίδη. Ελπίζουμε να γίνει μια καλή δεξίωση, γιατί κακά τα ψέματα στην αγορά τη σημερινή, όποιος είναι χορηγός, είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Όλοι γνωρίζουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν στην αγορά δεδομένη χρονική στιγμή, με τη χώρα να διοικείται από ανθρώπους που δεν τη γνωρίζουν, θεωρητικούς κατά βάση. Ειδικά σε τμήματα, Σταύρο, έτσι, σε τμήματα τέτοια. Ό,τι χορηγία υπάρχει, είναι άξιος οποιοδήποτε. Αυτή την περίοδο άξιος από το 1 μέχρι το 1000 δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή είναι πάρα πολύ άσχημο. Αν μου επιτρέπει, στην τελευταία γενική συνέλευση του Εραστέχνη που είχε γίνει, είχε τονίσει τότε ο κύριος Κατσαρίς ότι δυστυχώς οι επιφανείς παοξίτες δεν βάζουν το χέρι στην τσέπη. Προφανώς, γιατί η τσέπη τρύπησε, Γιάννη μου. Είναι δύσκολη κερία. Δεν ξέρω τι έγινε. Okay. Έγινε Γιάννη. Αυτά προς το παρόν. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ο φίλος ο 003, γνωστός ο παδός του Ολυμπιακού, Κόλκα, Σαλφά, Σιώπη και Ρισβάνη. Και αυτή είναι μόνο η αρχή, λέει ο φίλος ο 003, ο οποίος βέβαια έχασε Σπάθα, Παπά, έχασε πολλούς παίκτες. Μίτσιο, Δημητρόπουλο. Χάσατε αρκετούς παίκτες. Να δω πώς θα ισορροπήσει αυτό το πράγμα. Απλά φέτος πρέπει να ομολογήσουμε ότι ήμασταν λίγο πιο ηλίθιοι από όσο έπρεπε και έχετε το δικαίωμα να βγάζετε γλώσσα. Για ακόμη μια φορά, δεν μπορώ να σας στερήσω τη συγκεκριμένη. Πάμε σε News Fish. Και τώρα, οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfish.gr.
Μια προσφορά από την ΓΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Μια είδηση για τον Σταύρο Κόλκα επαναλαμβάνουμε, θα επαναλάβουμε. Προκάλαν το Facebook. Πήρε παράταση η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας. Για σένα. Αυτό είναι το πιο αδιάφορο θέμα που για μένα παραδοσιακά. Ναι, αλλά επειδή εκατομμύρια Έλληνες έχουν αυτοκίνητο, να πούμε ότι δεν είναι ανάγκη αύριο να πάθετε κανένα κεφαλικό μέσα σε καμία τράπεζα. Δόθηκε μια παράταση μέχρι τις 2 Ιανουαρίου, η Δευτέρα έτσι και αλλιώς είναι εργάσιμη, για να εξασφαλίσετε τα τέλη κυκλοφορίας. Τα εκτυπώνετε για το τέλος καλάντων που ζητάει το Υπουργείο. Πρέπει να πάρετε αυτοκόλλητο για να πείτε τα κάλαντα. Ειδικά άμα είστε πάνω από 40 χρονών, που είναι ένα θέμα από το οποίο υπάρχει. Εδώ κλέψαν τα λεφτά από τα κάλαντα από παιδάκια και μετά τα βάλαν και χέρι οι αστυνομικοί, γιατί σου λέει τώρα θα φορολογηθείτε παρότι σας τα κλέψανε. Γιατί τα είχατε, τα πήρατε. Κόψτε κανονικά τα τιμολόγια, πληρώστε 24% ΦΠΑ και άμα τα βρούμε τα κάλαντα θα τα δώσουμε. Αλλά το ΦΠΑ πρέπει να πληρωθεί. Τι άλλο είναι, πώς πληρώνεις πρώτα το τιμολόγιο, πληρώνεις ΦΠΑ και μετά περιμένεις τα λεφτά και άμα φας τόγκα το ΦΠΑ μένει πληρωμένο. Έτσι είναι και με τα κάλαντα. Λοιπόν, για τα τέλη κυκλοφορίας τα εκτυπώνετε μέσω του TaxisNet, μπαίνετε εκεί με τους κωδικούς σας ή δεν χρειάζεται καν κωδικός. Άμα δώσετε τον αριθμό πινακίδας βγαίνουν αμέσως για να τα εκτυπώσετε και πηγαίνετε σε μια τράπεζα με τον κωδικό πληρωμής, πληρώνετε τα τέλη κανονικά. Υπήρχε το όριο το αυριανό 30 του μηνός ημέρα Παρασκευή, αλλά επειδή ξέρετε είναι μέσα στο Σαββατοκύριακο η αλλαγή του χρόνου, πήρε και μια παράταση η πληρωμή μέχρι τη Δευτέρα. Αυτό που δεν έχει πάρει παράταση είναι η κατάθεση πινακίδων. Επειδή πολλοί σκοπεύετε να μην πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας και να παραδώσετε πινακίδες για να γλιτώσετε την χρονιά 2017, αν πάτε από Δευτέρα δεν θα το καταφέρετε. Θα παραδώσετε με πινακίδες. Μπορείς να παραδώσεις, αλλά θα πληρώσεις και τα τέλη κυκλοφορίας του 17. Τι λες μου. Ναι, έτσι γίνεται. Η παράταση δεν ισχύει. Ωραία, και εγώ άμα δεν παραδώσω πινακίδες και το παρατήσω εκεί. Δεν το κουνάω. Θα χρεωθείς τα τέλη κυκλοφορίας. Μα πώς θα χρεωθείς τα τέλη κυκλοφορίας. Και τα πληρώσεις θα πούνε στο αφημί σου. Γιατί αφού δεν τα γράφει. Είναι... Η παράδοση πινακίδων για να μην πληρώσεις τέλη κυκλοφορίας είναι μέχρι αύριο. Όποιος δεν πάει αύριο που είναι 30 του μήνα. Από Δευτέρα πρέπει να πληρώσει κανονικά τα τέλη κυκλοφορίας του 2017. Τι ακόμη και αν πάει 2 Ιανουαρίου να παραδοθεί. Τι έχουμε γλιτώσει. Και τι, πληρώνεις ταξί, βγαίνει πιο φθηνά. Και σιγά, πότε παίρνω ταξί. Παίρνεις και ένα feedback από την κουβέντα με τους ταξιτζίδες. Ενημερώνομαι. Εννοείται. Λοιπόν, πάμε σε χορηγό News Fish και κλείσιμο της εκπομπής. Ήταν οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfish.gr. Μια προσφορά από την ΓΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Έχεις καφέ, εστιατόριο, χρησιμοποιείς φιάλη υγραερίου στο σπίτι? Τηλεφώνησε στην ΓΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Φιάλες υγραερίου με την εγγύηση της Πετρογκάζ. Θέρμανση εξωτερικών χώρων. Κάλυψη εκδηλώσεων με μανιτάρια θέρμανση. ΓΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Από τη Γαμβέτα 115 για όλη τη Θεσσαλονίκη. Καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη με επιτόπου παραδόσεις και υπεύθυνο σέρβις με ένα μόνο τηλεφώνημα. Στο 2310 847 700. Γιατί το υγράριο δεν είναι παιχνίδι. ΓΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Άμεσα, ποιοτικά, υπεύθυνα στο χώρο του υγραερίου. Κάπου εδώ θα ευχαριστήσουμε τους δικούς μας χορηγούς. Citroën Γιαννίδης. Μπορείτε να πάτε μοναστηρίο 196. Να δοκιμάσετε το νέο Citroën C3. Πολύ κομψό αυτοκίνητο από τους Γάλλους, οι οποίοι είναι ένα με την κομψότητα. Μετά τους Ιταλούς είναι νούμερο 2. Μόνο οι γκόμενες έχουν τρέχει στις μασχάλες, αλλά το ξεπερνάμε αυτό αν πιούμε. Έχουμε και λέμε λοιπόν στο 2-3-10-5-46-400 καλείτε. Και κλείνετε ραντεβού για ραντεβού. Ένα test drive. Να το καβαλήσετε. Μας έφαγε ο Ασλαμάς 15 λεπτά, να ξέρεις. Ναι, τώρα σε ένα λεπτό βγαίνουμε. Σε ένα λεπτό βγαίνουμε. Ο Τσαλτίδης δεν είναι εδώ από ό,τι καταλαβαίνετε, γιατί θα μας έχει κάνει μπαλόνια εδώ και 8 λεπτά. Το Citroën να το κλείσετε μέχρι το τέλος του χρόνου για να έχετε και 2 χρόνια δωρεάν τα services. Ακριβώς. Και κέντρο μπαταρίας Ιταλός. Το κορυφαίο κέντρο μπαταρίας με 3 μαγαζιά. Με 3 καταστήματα Σικές Μοναστηρίου και στροφή θέρμης. Στο 2-3-10-5-45-9-9-9. Με ένα τηλέφωνο. Εκεί έρχονται επιτόπου για να σου αλλάξουν 24-24 την μπαταρία αν χρειαστεί. Όλες οι μπράντες, οι ισχυρές, Fiam, Technica, Bosch και πολλές άλλες μπαταρίες, δωρεάν έλεγχο στο δυναμό και 1 λίτρο παραφλού δώρο.
Αναζητείτε τη Ρέμβι και στα social media. Ρέμβι Καφέ Μπαρ στο Facebook, Ρέμβι Μπαρ στο Twitter και Ρέμβι Καφέ Μπαρ στο YouTube. Στην Κανάρι 2 στην Καλαμαριά βρίσκεται η Ρέμβι και για παραμονή πρωτοχρονιάς έχει απίστευτο διπλό ρεβεγιόν. Στο μεγάλο χώρο πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν, στο εστιατόριο μάλλον. Με Ραχίλ και Γιάννη Κυρατσό, Unplugged από τις 10 η ώρα και στο Bar Club, DJ set με τον Τάσο Πλαρινό μέχρι το πρωί και την επόμενη μέρα ανήμερα πρωτοχρονιάς, Μπουζούκια Live με Χρήστο Ανδριανό, Βασίλη Ραμπατζή και Βάγια Λάμπρου. Να κλείσουμε με Benda Auto Center που είναι ένα ολοκληρωμένο κέντρο συνεργείο στην Θεσσαλονίκη. Αποκλειστικά στη Μοναστηρίου 299 και στο 461-163, σύγχρονες εγκαταστάσεις, μεγάλη παρακαταθήκη ανταλλακτικών, ποιοτικό σέρβις, εγγυημένη αναγέννηση καταλυτών και φίλτρων πετρελαίου DPF για κάθε τύπο οχήματος. Κλείνουμε. Ραντεβού και αύριο στην τελευταία εκπομπή του χρόνου, πάλι με Σταύρο Κόλγα και Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Τι όχι. Α, δεν θα άρεσε εσύ, όχι. Με XXLOL. Οκ. Θα έχουμε και άλλα ωραία πράγματα αύριο. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πούμε την καλή χρονιά. Ό,τι προκύψει και από την μεταγραφή του Λάμπρου και από οτιδήποτε άλλο περί ΠΑΟΚ στη ροή των υπόλοιπων εκπομπών εδώ του Λίμπερο. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.